σας, καλώς μας ήρθατε. Σας λείψαμε καθόλου? Γιατί εμάς μας λείψατε και σήμερα έχουμε ωραία εκπομπή, ωραίο θέμα. Μία πολύ χρήσιμη συμβουλή για τα κορίτσια που πρόκειται να γνωρίσουν τα πεθερικά τους και δεν ξέρουν αν θα αφήσουν καλές εντυπώσεις, αν θα τις συμπαθήσουν οι μαμάδες του καλού τους. Γιατί εντάξει, πώς και να το κάνουμε, οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο απαιτητικές και ειδικά όταν γινόμαστε μανούλες και έχουμε μεγαλώσει έναν άντρα. Οπότε θέλουμε το καλύτερο για αυτόν. Πάμε να υποδεχτούμε την κριτική μας επιτροπή. Τραβάει το στελάκι μα, δεν τι τραβάει. Γιατί γίνεται. Αχαχα. Γίνεται. Εσύ που χορεύει, δεν πίνει. Χορεύει. Αν είχε άντρα, αν είχε γιο. Θα σου απαιτητική. Όχι, άντρα έχει, γιο εννοούσα. Θα σου απαιτητική με τι νύφε σου. Μπα, δεν νομίζω. Θα ήθελε να είναι έτσι. Να ζέλεσαι και σένα. Θα είσαι μια κυρία. Ναι. Α, εγώ πάντως αν γίνω, αν καταφέρω και γίνω μανούλα και κάνω και γιο, ναι. Θα θέλω την κακομοίρα την ίδια. Θέλω καλή, ωραία, έτσι τα μαρμελώνω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Που τη βρήκες αυτή που δεν ξέρει να μαγειρεύει, δεν ξέρει όχι, να κάνει γιατί τέτοια. Και ούτε εγώ μαγειρεύω, αλλά θα θέλω το καλύτερο. Εγώ νομίζω ότι θα είσαι η Ελληνίδα πεθερά. Ναι. Η Ελληνίδα πεθερά. Καλή, ούτε μάνα δεν έχω γίνει, έκανε και πεθερά. Θα κυνηγά το γιο σου με τα ταψιά, με τα αυτά. Δεν μαγειρεύει καλά αυτή. Δεν κάνει μαγειρεύει. Θα τον βλέπω και θα τον σβηλάω κάθε μέρα. Θα λέω πω, 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 πω. Θα έχω και άγχος αν είναι πλικισμένο το παιδί. Κωνσταντίνα μου, γιατί να μην μάθει να κάνει δύο πιάτα τουλάχιστον. Ξέρω δύο πιάτα. Δύο πιάτα. Αυγά. Μάτια. Και τόστ. Το, καλά, το τόστ το δικό μου είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι κρόκ, κρόκ. Σου κάνω και αυγό από πάνω και γίνεται και κρόκ μαντάμ. Έτσι, μπράβο. Το βάζω και στο φούρνο και ό,τι θες. Περιμένει μπέντε. Αλλά ξεκινήσαμε πάλι με φαΐ και είναι άλλο το θέμα της εκπομπής, παιδιά. Θα πάρε σε άλλη εκπομπή. Εδώ πέρα καλέστηκα γιατί μου είπαν ότι αγαπάς τη μόδα, αγαπάς το στυλ. Είναι εδώ οι τρεις ειδικοί άνθρωποι, οι οποίοι αγαπούν το φαγητό περισσότερο. Όχι. Όχι. Κοίταξε, η μόδα περνάει από το στομάχι. Όλα περνάνε από το στομάχι. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τα κορίτσια. Τα κατάφεραν, λέτε. Τι 11 διαφορετικές προτάσεις θα δούμε σήμερα, γιατί όπως θυμάστε, έχουν διαφορετικό κόνσεπτ. Ναι, μεν πεθερά, αλλά πώς. We'll be right back.
11 νύφες. Για να δούμε, θα σας δώσουμε, θα μας μείνετε. Καθίστε. Λοιπόν, ξεκινάμε το διαγωνιστικό μέρος. Πρώτο κορίτσι για σήμερα, η Φωτεινή Τράκα. Κατάλαβα. Ναι. Και οι τραγουδίστριες έχουν τα παρτέρια εδώ. Εγώ τα έβαλα. Α. Εγώ είμαι fashion τραγουδίστρια. Να σου πω, κάνα γαρίφαλο, γιατί δεν έβαλες. Καλή όλα γαρίφαλα είναι. Α, γαρίφαλα είναι. Γαρίφαλα είναι. Α, δεν το κατάλαβα. Με τα Τι να κάνουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα look να δημιουργήσουμε. Αυτή την μπλούζα την είδα και εγώ σε ένα μαγαζί. Την είχε στα εκπτωτικά. Ναι, την είχε τώρα στα εκπτωτικά. Ιδες. Την προηγούμενη δεν τα είχε. Σας πιάνω. Πήρα μια άλλη. Ευτυχώς δηλαδή. Τι γίνεται, σε ποιο μαγαζί τραγουδάς? Τώρα με πιάνεις αδιάβαστη. Εντάξει, τι πρόγραμμα, λαϊκά? Λαϊκά, υποτίθεται είμαι τραγουδίστρια μπουζουκιών. Εσύ δες που να βανδύ. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω πολλές, συγγνώμη κορίτσια. Ναι. Αλλά μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια αυτό το τραγούδι. Ήταν το πιο κοντά που φτάσα σε μπουζούκι, οπότε έβαλα αυτό. Φωτεινή μου, και έρχεται και... η πεθερούλα λοιπόν, σου. Λοιπόν, υποτίθεται είμαι. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, είμαι μεγάλο έτσι, όνομα. Είσαι. Είμαι. Δεν θα σε βάζαμε. Λοιπόν, και έχω σχέση με τον drummer. Είσαι η βασικιά. Είμαι η βασικιά. Είσαι η βασικιά του μπουζουκιού. Αλλά ντίβα, όχι βασικιά ακριβώς, κατάλαβες αυτό. Ναι. Και έρχεται τέλος πάντων η μητέρα. Α, τάξη με τον drummer. Τάχνω τον drummer της ορχήστρας. Ωραία. Ναι, ναι. Και έρχεται η μητέρα, η οποία επίσης ήταν μεγάλο όνομα. Φίρμα της εποχής. Φίρμα της εποχής της, ναι, βεβαίως. Και θα έρθει το πρώτο τραπέζι, πίστευε να με παρακολουθήσει και πρέπει να την εντυπωσιάσω. Και λες, άμα δεν ρίξει λουλούδια, στα βάλω εγώ πάνω μου. Καλού κακού. Εγώ είπα, θα το κάνω μπουζούκια fashion. Τώρα. Ναι. Ωραία, κορίτσια μου, πάμε και στη βαθμολογία. Για να δούμε, θα αρέσει η Φωτεινή Τράκα. Ιωάννα μου. Λοιπόν. Είναι πολύ περίεργο το μου αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου και το βάψιμό σου. Μου αρέσει που σκέφτηκες να βάλεις γαρίφαλα, να τα εντάξεις έτσι πάνω στο look σου. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά επειδή εγώ πηγαίνω μπουζούκια, ξέρω ότι εσύ δεν θα έκανες κάτι αναμενόμενο. Θα ήθελα όμως μία υπερβολή. Στο πάνω μέρος, ίσως δεν ξέρω, να είσαι πιο ανοιχτή, να είσαι λίγο και πιο σεξι. Θα ήθελα κάτι. Ναι. Εννοείς δηλαδή, πιο ντεκολτέ. Φαίνεται... ναι, έχει λάμψη αυτό, αλλά μου φαίνεται λίγο πιο σπόρο από ότι... ξέρεις. Δεν είπα να τα βγάλει έξω. Αλλά κατάλαβες. Ήθελα να είναι, γιατί έχεις και τα γάκια εδώ που μου αρέσουν πάρα πολύ που έχεις βάλει. Ήθελα, ναι, τη λάμψη, αλλά... άλλο ύφος στο πάνω μέρος. Αυτό. Ναι. Εντάξει, έψαξα πολύ. Δεν βρήκα αυτό που θα μπορούσε αυτό να περιγράφεις. Ναι. Βρήκα αυτό. Τι έψαχνες δηλαδή? Ήθελα και εγώ κάτι πιο ανοιχτό, αλλά σε λάμψη και σε ύφος ταιριάζει αυτό εν τέλει. Δεν έχετε καλά φώτα εκεί? Πού? Που τραγουδάς. Πολύ καλά. Α, γιατί λέω έβαλε αυτά να φαίνεται. Να κτηνοβολώ. Όχι, εντάξει, απλά καταλαβαίνω ότι είναι βαρύ αυτό το τόπο. Αυτό. Κατά τα άλλα, κούκλα. Μαράκι, εσύ τι λες? Έτσι θέλω να πάμε στα μπουζούκια να τραγουδήσεις κιόλας. Τραγούδισα πάρα πολύ ωραία απόψε. Λοιπόν, μου αρέσεις. Φαίνεται και στο βαθμό μου. Μου αρέσεις. Δεν σε έχω για αυτό το κόνσεπτ. Ναι. Δεν είναι το δικό σου κόνσεπτ, αλλά για αυτό το κόνσεπτ αντεπεξήλθες είναι η λέξη. Πολύ, πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιοπρεπέστατα λοιπόν. Ωραία, οι βαθμοί. Πάμε να δούμε μέσω όρο Φωτεινή μου. Μάλιστα.
4. Γεια σας. Γεια σου. Δημήτρη μου. Κοίταξε να δεις. Θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής και τίμιος. Okay. Θεωρούμε εδώ οι ομάς ότι μας τρολάρεις. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να είναι ένα από τα ντυσίματα που κάνουν αυτές οι γυναίκες οι οποίες βγαίνουν και τραγουδάνε, που θέλουν να είναι και λίγο πιο pop. Ναι. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το μαλλί σου, γιατί είσαι τραγουδίστρια στα μπουζούκια, οπότε έπρεπε να έχεις μαλλί για να το κουνάς και να δίνεις πόνο. Δεν μπορείς να δώσεις πόνο τώρα με μια λογουρά εδώ, με τίποτα. Γιατί θέλει μαλλί. Μου λείπει δηλαδή το μαλλί από αυτή την εικόνα. Αν ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζω να κατεβαίνω. Μου λείπει το μαλλί από την εικόνα. Δηλαδή τρέσες, περούκα. Τρέσες, περούκα, δηλαδή. Μαλλί να κουνιέται, να το ζήσεις. Okay. Το μαλλί είναι πολύ σημαντικό στα μπουζούκια. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπω. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω με την επιστημονική ιδιότητά μου. Και θα πάω με την αφαιρετική σκέψη και θα σου πω ότι... Τι να σου πω. 3. Μάλιστα. Στέλιο, εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι έπρεπε να πεις εκείνο το τραγούδι σαν να σβήσεις που λέει τραύμα, είσαι ανοιχτό. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις σίγουρα. Σαν τραύμα έχεις ντυθεί, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Νομίζω ότι λίγο μας τρολάρει σήμερα, θα σου πω. Νομίζω το κόνσεπτ με τρολάρει από μόνο του. Να σου πω κάτι. Άκου να δεις τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, τα μπουζούκια είναι ένα μέρος, έτσι, το οποίο έχουν περάσει όλοι οι τραγουδιστές στην Ελλάδα, όλων σίγουρα. Των ειδών. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Ο καθένας πάει και δείχνει την προσωπικότητά του. Τέλεια. Δεν χρειάζεται ούτε παγέτα να βάλεις για να τραγουδίσεις τα μπουζούκια, ούτε ντεκολτέ να έχεις, ούτε τίποτα. Ωραία. Υπάρχουν τραγουδίστρες οι οποίες είναι pop, υπάρχουν κάποιες άλλες οι οποίες έχουν όντως fashion εικόνα. Ναι. Ασχολούνται πάρα πολύ με τις εμφανίσεις τους, πάρα πολλούς μήνες. Φοράνε και ακριβά ρούχα γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε σύγκριση και με τις πελάτησες κτλ. Και έχουμε δει πραγματικά πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις από τραγουδίστρες στα μπουζούκια. Εγώ περίμενα από σένα να δω μια πολύ ωραία εμφάνιση για να βρεθείς σε μια σκηνή να σε βλέπει ο κόσμος. Αυτή μου φαίνεται λίγο χιουμοριστική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ούτε είναι από τις πιο ωραίες τους εμφανίσεις. Και αυτά τα λουλούδια δεν τα καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού το είδες, σε ποιο σόου κτλ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή είναι περίεργο. Σίγουρα δεν θα προκαλέσει το θαυμασμό της πεθεράς σου που ήταν star του λαϊκού πενταγράμμου κάποτε. Δηλαδή θα σε δει και θα πει τι είναι τούτο, Παναγία μου. Και σίγουρα δεν είσαι και πρωταγωνίστρια του μαγαζιού. Φαντάζομαι ότι επιχειρηματίας θα σε βγάζει να τραγουδά στην αρχή του προγράμματος πριν μαζευτεί όλος ο κόσμος, για να μην τρομάξουν ή να φύγουν. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτή η εικόνα δεν είναι ούτε μόδα, ούτε για σκηνή. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά οκ. Okay. Σίγουρα δεν συμφωνείς γιατί τα φόρεσες. Ναι, δεν ξέρω, το όχι, άλλες φορές συμφωνώ. Χιουμοριστικά το αντιμετώπισες αυτό? Το αντιμετώπισα όπως θα ήθελα εγώ να κάνω μια εμφάνιση στα μπουζούκια, γιατί σίγουρα δεν θα μου άρεσε να βγω απλά με ένα μίνι και μια γόβα και ένα τεράστιο μαλλί. Μα δεν σου είπα να βάλεις μίνι. Ναι, αλλά αυτό είναι το πιο καθαρό. Όχι, κάνεις λάθος. Αν ψάξεις λίγο και δεις κάποιες σύγχρονες τραγουδίστρες, κυρίως pop. Έχω δει τις πιο pop. Δίνονται πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρεσε, ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτή η μπότα με αυτά τα πλαστικά λουλούδια και αυτό το κολάν, ας πούμε, είναι ωραίο? Εμένα μ' άρεσε. Ναι. Δεν ξέρω, άμα δω και τους χορευτές σου μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά μόνο του αυτό είσαι μια περίεργη εικόνα που δεν το βλέπω ούτε σε τιτόρια, ούτε σε σκηνή, ούτε σε πασαρέλα, ούτε σε... Δεν το βλέπω γενικά. Εντάξει. Πόσο φαίνεται ότι δεν ξέρεις από μπουζούκια, Φωτεινή. Είναι γεγονός. Κούκλα μου φαίνεται. Λοιπόν, αφού ήθελες να το κάνεις fashion, εμένα μου άρεσε που τα βάλεις και τα λουλούδια. Είναι τραγικό που είναι αυτό το χρώμα. Έπρεπε να τα βάψεις μαύρα. Πάρεις ένα σπρέι, μαύρα. Να τα βάψεις μαύρα. Εντάξει. Για να μπορούν να σε ταριστούν
σωστά με όλο αυτό που έχει φτιάξει. Αυτά τα ροζ, άσπρα, πράσινα που βλέπω είναι τελείως λάθος. Μαύρα θα είχε μία λογική. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, επειδή στα μπουζούκια, έτσι καταρχάς δεν είσαι κεντρική τραγουδίστρια σίγουρα. Είσαι wannabe. Και τι φορά η κεντρική τραγουδίστρια. Η κεντρική πρέπει να είναι αυτή που πρέπει να τη χαζεύεις συνέχεια. Να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Να κοιτάς τα μαλλιά, το make-up, τα σκουλαρίκια, το τέτοιο. Τι φοράει, μπούστο, shorts, τι είναι αυτό, έχει κυταρίτιδα, δεν έχει. Τι είναι αυτή η μπότα, τι είναι. Πρέπει να είσαι το κεντρικό θέμα της πίστας. Για να ήσουν λοιπόν, αφού επέλεξες αυτό το top, που έχει μια λάμψη, είναι στραφταλιζέ, έπρεπε το κάτω να είναι πάρα πολύ sexy. Να μου βάλεις ένα μαύρο κορμάκι, να χτυπήσουν και πιο έντονα οι μπότες, να χαζεύω τον ποπό σου, τα πόδια σου, το αυτό σου. Αλλιώς έπρεπε να μου ανοίξεις το πάνω, για να έχω να βλέπω κάτι πάνω. Λοιπόν, Φωτεινή, 2 για σήμερα. Μάλιστα. 10, Φωτεινή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Τζίνα Δημητρακοπούλου. Από εσένα, Κωνσταντίνα. Μα δεν είσαι παντρεμένη. Ναι, δεν ναι, έχει... είμαι. Έχει γνωρίσει την πεθερά σου και προφανώς σου συμπαθεί. Ναι, αλλά. Γιατί άμα σε έβλεπα εγώ έτσι όπως περπατούσε, λέω πω από μια καλή κοβέλα. Σίγουρα πολύ καλή. Χαίρομαι που το δεν λες εσύ πας, αυτό. Γιατί. Δεν ξέρω, έτσι μου αρέσει να βλέπει κάποιος την πρόθεσή μου. Ναι. Μου αρέσει που τι τη βλέπεις. Τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια άλλη κατάσταση αυτή που έχω ζήσει. Ναι. Είναι μια τελείως αντίθετη. Εγώ είμαι καθηγήτρια. Τα έχω με έναν περιτερά. Τι καθηγήτρια. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Α, ωραία. Σε λύκειο. Λοιπόν, και τα έχω με ένα περιτερά, ο οποίος είναι 5 χρόνια μικρότερός μου. Okay. Αλλά η μαμά του δεν εγκρίνει αυτό το γάμο, γιατί θέλουμε να παντρευτούμε. Και τον επηρεάζει. Οπότε έχω αποφασίσει μόνη μου εν αγνία του να πάω να την επισκεφτώ και να βολιδοσκοπήσω την κατάσταση να μάθω πώς και τι. Και τι κρατάς. Κρατάω ένα δώρο το οποίο είναι για σένα, είναι για την πεθερά μου βασικά, αλλά τώρα θα το πάρεις εσύ και έχω φέρει και για τους κριτές. Ευπρόσδεκτο το δώρο. είναι το ελαιόλαδο που φτιάχνουμε που αλήθεια. Σας έχω υποσχεθεί. Μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Μπράβο, πας να μας λαδώσεις. Κάτι, επειδή δεν κάνει να λαδώσεις στην Κριτική Επιτροπή, πώς πάρω και τα δικά της λάδια. Να τα πάρεις, Κωνσταντίνα μου. Γιατί οι κανόνες του παιχνιδιού λένε δεν μπορούν να δέχονται τα δώρα. Εντάξει. Θα τρώω τις σαλατούλες μου και τα φαγητάκια μου, θα σκέφτομαι. Έτσι. Το βάζω εδώ, πιστεύω ότι το πάρετε. Λοιπόν, ωραία, κάτσε να βάλω και τη σακουλίτσα. Και πας σπίτι. Τι θα της πεις, τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι να την προσεγγίσω φιλικά. Για να δει και αυτή τι άνθρωπος είμαι. Ναι. Αυτό, δεν σκέφτομαι να της πω κάτι. Συνήθως αυτοσχεδιάζω. Πάω πώς πηγαίνει η κουβέντα. Καταλάβεις γιατί δεν εγκρίνει το γάμο, λόγω της διαφοράς. Νομίζω ότι είναι λόγω της ηλικίας. Του βάζει συνέχεια λόγια ότι θα παντρευτείς μεγαλύτερη και τέτοια πράγματα. Οπότε 5 χρόνια. Ναι, εντάξει, 5 χρόνια. Εντάξει, 5 χρόνια. Άλλοι έχουν διαφορά 10 και 15. Τι την πειράζει. Θα θέσει τα επιχειρήματά σου για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Πάντως από παρουσία νομίζω σκίζεις, θα πει καλή κοπέλα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω. Κορίτσια, βαθμολογία. Έλλη μου. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, απλά θεωρώ ότι για το κόνσεπτ, επειδή η πεθερά σου έχει πρόβλημα, είπες επειδή είσαι μεγαλύτερη, ότι δείχνεις μεγαλύτερη. Εντάξει. Ότι το ήθελα λίγο πιο νεανικό το ντύσιμό σου για το κόνσεπτ. Μόνο σε αυτό είμαι καθηγήτρια. Δεν ξέρω να το άκουσα, είμαι καθηγήτρια.
Ναι, αλλά η πεθερά σου δεν σε θέλει γιατί είσαι μεγαλύτερη. Δεν πιστεύω ότι έχω κάνει κάτι αυστηρό. Πιστεύω δηλαδή ότι έχω... Το χτίσα αυτό το outfit, έχω φτιάξει layers, έχω κάνει δουλίτσα πάρα πάνω σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία είσαι. Ναι. Εγώ δεν βρίσκω κάποιο λάθος, η τσάντα δεν ξέρω λίγο αν μου αρέσει. Απλά για το concept σου καθαρά, επειδή δεν σε θέλει λόγω ηλικίας, έπρεπε να βάλεις κάτι πιο νεανικό, θεωρώ. Εντάξει. Εγώ μπορώ να κάνω και λάθος. Εντάξει, Έλλη μου. Ευχαριστώ. Αλλά είσαι πανέμορφη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Ναντίν, τι λες? Αρέσει. Έχεις μπει στο κόνσεπτ, έχεις βγει boring, βαρετή. Δεν είναι καλό αυτό. Αφού πας να γνωρίσεις την πεθερά σου, ναι. Ξέρεις, οι πεθερές γουστάρουν τέτοιες κοπέλες. Θέλω να ναι, θέλω να πιστεύω ότι ναι. Αυτά. Αλλάκες. Απλά μικρές ναι. αλλαγές. Ήθελες κάτι λίγο παραπάνω. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Πάμε να δούμε μέση ώρα. 3,2. Ευχαριστώ. Τα δωράκια σας τα πήρατε. Ναι. Γεια σας. Όχι, άσε να μας λαδώσεις μετά. Γεια σου, Τζίνα. Πού το λάδι. Μετά, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή βρισκόμαστε και το 2018 και ναι. οι μαμάδες πολλές φορές είναι νέες ναι. πλέον. Δεν καταλαβαίνω την τοποθέτηση γιατί πρέπει να ντυνόμαστε τα κορίτσια βαρετά. Μπορώ να κάνω εγώ μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Ναι. Από πού είναι το λάδι. Από πού είναι το λάδι. Είναι από την Καλαμάτα. Έτσι. Και είναι και πάρα πολύ. Και είναι και βραβευμένο και είναι και φαρμακευτικό. Και ωραίο. Φαρμακευτικό, τι γιατρεύει. Ναι, γιατί φαρμακευτικό, γιατί έχει γιατί πάρα πολλές φαινόλες. Γιατί να πω αγριελιά. Έχει πάρα πολλές φαινόλες. Είναι τέλεια τα κουτιά, μπράβο. Για το λάδι. Ναι. Και πολύ ωραία. Θα το δοκιμάσετε και μετά θα το βαθμολογήσετε. Κρυφά θα το δούμε, κρυφά. Βεβαίως. Ναι. Να βαθμολογούμε και φαγητά, να ξέρετε, και λάδια και γενικότερα. Η βαθμολογία σε αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Ρε μου, δίνεις που έχω μόνο δύο. Έχω τρία παιδάκια εγώ. Έλα. Εγώ δύο έχω. Ένα για τη μία, ένα για την άλλη. Τρία παιδιά. Τρία. Τέλειο. Στέλιο μου. Το ένα λείπει στο εξωτερικό, δεν πιάνεται. Θα το στείλω. Θέλει τα λάδια για τις γυναίκες του. Εδώ σε καλά λαδάκι παραπάνω. Τόσα παιδιά δεν τρέπει. Τόσα σώματα να τρέψουμε. Πόσα παιδιά έχετε. Τρία. Ωραία, θα σας φέρω άλλα τρία για τα παιδιά. Έχει τρία παιδιά, δύο πρώην συζύγους, μία νυν σύντροφο. Α, στο δεν συμφέρει. Πάνε τα δέντρα. Τα λαδίσαμε όλα. Έχει και μία μέλισσα. Φτάνουν οι ελιές. Θέλουμε και περτικαλιές, άμα μπορείτε να βοηθήσετε. Λοιπόν, Στέλιο. Τζίνα μου. Λοιπόν, καταρχάς, αυτή η εμφάνιση μου αρέσει για να πας στο σχολείο να διδάξεις. Είναι πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, έχει μια ηρεμία, μπορείς να πας να διδάξεις και να είσαι και λίγο μοντέρνα που σου βάλει αυτή τη φούστα. Η φούστα δεν είναι αυτό? Ναι, είναι φούστα. Πάνω παντελόνι, από το παντελόνι, ναι. Έχει μια ηρεμία, θα σταυμάσουν και οι μαθητές σου και μετά δεν θα προσανατολίζονται, ούτως ώστε να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου κανονικά. Όμως, εάν το πρόβλημα της πεθεράς σου είναι η ηλικία σου, δεν έκανες κάτι για να το λύσεις με την εμφάνισή σου. Είσαι κομψάντημένη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αλλά... να αποδείξω κάτι. Με το χαρακτήρα μου θα την κερδίσω και με τη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποδείξω κάτι με τον ντύσιμό μου. Ξέρεις τι γίνεται. Ξεκίνα με το χαρακτήρα σου να κερδίσεις πεθερούλα. Είμαστε... Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημά της καταρχάς είναι η ηλικία σου. Άλλο είναι το πρόβλημά της πεθεράς σου. Ποιο είναι? Τα λεφτά. Όχι. Γενικότερα, επειδή υπάρχει ένα στερεοτυπικό σε σχέση με τις θέσεις, αισθάνεται ότι ο γιο της θα τον καβαλήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Και μετά, για να μην του το πει να τον στεναχωρήσει, του λέει θα πάρεις τη μεγαλοκοπέλα και έχει εστιάσει σε αυτό. Ναι. Αυτό λοιπόν, είναι συνήθως το πρόβλημα. Ναι, σίγουρα είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Οπότε εσύ σήμερα πας για να δείξεις, δεν θα την κερδίσεις την πεθερά. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η ηλικία. Αλλά τουλάχιστον έπρεπε γι' αυτό να πας λίγο πιο νεανικά ντυμένη για να δείξεις το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Όχι, γιατί με μπερδέψατε. Α, ναι. Ναι, γιατί? Μου έχετε πει δύο διαφορετικά πράγματα. Τι? Ότι το πρόβλημα. Μου λέτε τη μία ότι το πρόβλημα είναι η ηλικία. Άλλο άρα είναι το. Όχι, όχι, δεν είναι η ηλικία. Πάω να δείξω... Το πρόβλημα που προφασίζεται η πεθερά σου είναι η ηλικία. Ναι, που προφασίζεται. Ωραία. Εσύ πας και τη βοηθάς να το προφασίζεται πιο έντονα. Εντάξει. Δηλαδή θα του πει μετά του γιου τη, κοίτα, ήρθε και φόραγε αυτό. Και γιατί θα του πει ότι πήγε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Δηλαδή ναι. θα του πει η μάνα. Καταρχά θα του πει. Καλά. Αυτή ήρθε και φόραγε μια φούστα πάνω από ένα παντελόνι. Θα πει σίγουρα αυτό.
100%. Βέβαια. Πόσο χρόνο είναι το παλικάρι? Εγώ είμαι 38, ναι. Αυτός είναι 20... Όχι, 33 είναι, ναι. Μάλιστα. Τα χρόνια του Χριστού. Ωραίο παιδί. Εντάξει, καλούλης είναι. Δεν ψήνεσαι και πολύ. Αφού το θες, παιδί μου. Καλέ, τον θέλω, εντάξει. Αλλά εντάξει, τώρα θα μπορούσα να έχω και καλύτερα εδώ που τα λέμε. Όπα. Ναι, αλλά πέτερα, τον δηλαδή... είναι τον θες. Το κόνσεπτ είναι τον θες. Ναι, 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 τον θέλω. Λοιπόν, είσαι ωραία. Νομίζω όμως ότι δεν έχεις πετύχει. Δηλαδή, αν πηγαίνεις για να δείξεις ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο κτλ., δεν είσαι σε καλό δρόμο. Εντάξει. Τι κάνεις? Α, όχι, πήρα να κάνω κόλπο, αλλά δεν βγαίνει. Α, όχι, να το αφήσετε γιατί η βαθμολογία δεν σβήνει. Το λάδι τον ζάλισε. Okay. Μπέτη μου. Εκεί, τώρα, πας με καταμέτωπο επίθεση. Από τη στιγμή που πας να τη βρεις εσύ, πας και της λες: Πεθερούλα μου, έφερα λίγο λάδι να ρίξουμε στη φωτιά. Κατάλαβες? Μ' αρέσει. Και πας πάρα πολύ σεξι ντυμένη. Κούκλα έπρεπε να πας. Πάρα πολύ σεξι και νεανική. Να ταραχτεί. Να μην έχει λόγια. Να έρθει ταπ, έτσι, καπ, κατραπακιά να της έρθει. Μετά κάτσε να όχι το σκεφτεί, όχι καλό κορίτσι και κομψή. Όχι, θα ταραχτεί τόσο πολύ η Πεθερά, που δεν θα ξέρει τι να πει στο γιο. Τι θα του πει μετά, ότι είναι εξόλυς και προόλυς, τι θα πει? Εδώ έλεγε πριν ότι είναι μεγάλη. Όχι ντυμένη καλό κορίτσι. Δεν έπρεπε να πας ντυμένη καλό κορίτσι. Θα πει σίγουρα για τη φούστα, στο λέω ότι έβαλε μια φούστα αυτή πάνω από ένα παντελόνι. Και δεν θα από την ταραχή της δεν θα μπορούσε να πει τίποτα, θα το κατόκλυνε. Έτσι έπρεπε να πας. Κόντρα. Πεθερά, δεν ξέρεις. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Ότι ή πας όπως σου λέει η Μπέτη, για να κάνεις ότι κοίτα τι γυναικάρα βρήκε το αγόρι μου και να ζαλιστεί λίγο, δηλαδή να την αντιμετωπίσεις ως γυναίκα προς γυναίκα. Ή πας το καλό το κορίτσι, αλλά όχι με τον ντύσιμο. Από τη μία κρατάς πορτοκάλια, μανταρίνια και ήρθα εδώ πέρα γιατί μου είπε το αγόρι μου ότι είστε άρρωστοι. Και από την άλλη κουβάδες να πας να κάνεις φασίνα, να πας να κάνεις και λέω ότι είσαι πολύ καλό κορίτσι και την πας να τη βοηθήσεις για εκείνη την μέρα. Αυτό είναι... Ή πας και το κάνεις... Να... Μα ότι κάνει μπάμ, ότι πας εκεί πέρα κάνει. Ναι. Δηλαδή ότι πας εκεί πέρα για να τη γνωρίσεις και να προσπαθήσεις να την κερδίσεις. Είναι σίγουρο. Τώρα, η Πεθερά προφανώς πάντα όλες οι μανάδες για το αγόρι τους έχουν, πιστεύουν ότι πρέπει να πάρει πριγκίψες. Όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, ισχύει στην Ελλάδα πάρα πολύ, ότι πρέπει να πάρουν μία η οποία να είναι το ό,τι καλύτερο για το αγόρι μας. Ναι. Εγώ δεν είμαι. Εσύ είσαι πάρα πολύ καλή. Το ντύσιμο όμως είναι κάτι το οποίο δεν θα πεις τίποτα με τα ρούχα σου. Δηλαδή, αυτό που έχεις κάνει σήμερα δεν λέει κάτι με τα ρούχα. Είναι κατανοητό. Δεν λέει ότι είμαι ή καλό κορίτσι ή κακό κορίτσι ή κουκλάρα και γυναικάρα ή πανέμορφη. Είναι ένα ωραίο ντύσιμο, πολύ ωραίο στυλ. Έχει μια μοντερνιά γιατί έχει βάλει τη φούστα πάνω από το παντελόνι που δεν θα το καταλάβει η Πεθερούλα ή ενδεχομένως θα καταλάβει, αλλά θα πει κάτι κρύβει αυτή. Τι έβαλε αυτή. Αυτό θα πει. Συγγνώμη, αλλά προτιμώ να μην καταλάβει αυτό παρά να πει... Για να πας να τη δουλέψεις με το λόγο. Σε. Ναι. Δεν θα πήγαινε. Δεν είπαμε να πας ξέ. Όχι. Δεν πας όπως έπρεπε να πας σεξι γυναικάρα. Δηλαδή, άμα βάζεις ένα θεόστενο φόρεμα. Έτσι, πρέπει να είσαι θηλυκή, να δείχνεις μια φιλικότητα. Ναι, ναι, αλλά για να είσαι, να είσαι θηλυκή και... Θηλυκή. Ναι, για να είσαι όμως θηλυκή, πρέπει να είσαι ξέ. Όχι. Τι λες? Όχι. Δεν είπαμε να είσαι ξέ. Αλλά τουλάχιστον η πρώτη επαφή να είναι φιλική. Μα δεν πας εκεί για να φιλική. Δεν σε θέλει. Δεν πας εκεί να την γαλοπιάσεις. Τελείωσε. Ή δεν πας καθόλου και αδιαφορείς. Ή αν πας, πρέπει να πας να επιτεθείς. Εάν πήγαινες λοιπόν για την κερίση, θα ήθελα να αλλάξεις τα παπούτσια. Εντάξει. Okay. Δηλαδή, από όλο αυτό που βλέπω, τα παπούτσια μου κλωσάνε πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτό... Και επίσης να ξέρετε ότι οι πεθερές, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ότι πας να τις γαλοπιάσεις. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν είναι πεθερά αρνητική. Και αυτή είναι αρνητική. Ναι, είναι. Δεν πας να την ντουμπάρεις.
Είναι αρνητική, δεν σε θέλει, τέλος. Οπότε, άμα πας έτσι, θα πει: κοίτα, ήρθε να με καλοπιάσει. Λοιπόν, έχει κάνει ένα ωραίο look όμως, οπότε δεν μπορώ να μην το δω αυτό το πράγμα. Τρία. Ευχαριστώ. Για να δούμε το σύνολο. 10,2, Τζίνα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Έλγη Λεβεσάκη. Φαντάζομαι βλέπουμε μια παροδία, γιατί αυτό δεν είναι πραγματικό κόνσεπτ. Προφανώς, να το πούμε κιόλας, ότι το έχω κάνει ξεκάθαρα για το κόνσεπτ, για να το κάνω χιουμοριστικό. Δεν θα πήγαινε κανένας να γνωρίσει την παιδερά του. Να, αλλά εγώ δεν την θέλω. Δεν θα σε θέλω το γιο σας, έτσι. Αυτό θέλω. Αλήθεια. Να με δει ο γιος μου. Εννοείται μη δει ο γιος μου. Ο γιος, ναι, εγώ άκου τι γίνεται. Έχω 3 χρόνια σχέση με αυτόν, ναι, και θέλω να τον χωρίσω. Α, σίγουρα θα χωρίσω. Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι η μαμά του έχει πολύ επιρροή επάνω του, θα έρθει από το σπίτι να της κάνω το τραπέζι για να την κάνω να μ' αντιπαθήσει και να χωρίσουμε. Ευκολάκι. Πολύ ευκολάκι. Τι είναι αυτά, νύχια κανονικά. Τα πήρα ειδικά για την πεθερά μου για να μπορώ να... Να τη χαρείς. Τα έχω ακονίσει κιόλας με τη λίμα. Αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Έλλη μου. Το μάλιστα αρέσει, ε. Είναι ξεμαλιασμένο όμως. Γιατί? Πώς δεν υποδεχτώ καλοκτονισμένη. Α, ωραία. Κορίτσια, πάμε βαθμολογία. Μαρία, γέλιο, γέλιο, όλα τρία. Α, τα πούμε μετά εκεί δίπλα. Περίμενε να έρθω. Δεν αργώ. Δεν ήξερα τι να βάλω. Και έβαλες 3. Και λέω θα βάλω στη μέση. Στη μέση το 2,5, θα σου βάλω 3 μετά. Μα γιατί δεν είναι πλήρη τις προδιαγραφές για το κόνσεπτ. Είναι μέσα στο κόνσεπτ. Γι' αυτό έβαλα 3. Δεν θα χωρίσει. Αλλά τα ρούχα τα ξεχάσαμε. Μα αυτό θέλει. Εντάξει. Κοίτα να δεις που θα τσακωθώ με τη Μαρία σήμερα. Πες μας, μαράκι μου. Στο κόνσεπτ είσαι ξεκάθαρα μέσα. Δεν θα σε θελήσει η πεθερά. Ναι. Ο λόγος που σου έβαλα 3 είναι εντάξει, γιατί σαν outfit δεν στέκεται. Προφανώς δεν στέκεται. Οπότε δεν ήξερα κι εγώ τι να βάλω. Έβαλα το 3 για το concept, ας πούμε, επειδή ζουν εντός. Κωνσταντίνα, σκέφτομαι τι θα έκανα εγώ αν μου είχε τύχει αυτό το concept. Ναι. Τι θα έκανες, για πες. Δεν ξέρω. Ναι. Θα είχα πάθει κοκομπλόκο. Ναι. Οπότε αυτός ο βαθμός είναι καθαρά επειδή, ξέρεις, έχεις τα κότσια και το έκανες. Και γιατί έβαλες ένα 3, ε. Δεν στέκει. Δεν στέκει ή δεν στέκεται. Δεν στέκεται. Γιατί δεν στέκει με τα καλά της η Έλλημα. Παιδιά, αυτό το κόνσεπτ μου δώσατε, τι θέλετε να κάνω. Ναι, το 3 εσύ το διάλεξες. Εγώ το διάλεξα, αλλά αυτό έτυχε. Η τύχη φταίει για όλα, άρα. Πάμε στο μεσόωρο. Α, 4,1. Ευχαριστώ την πεθερούλα μου. Μήπως το καθιερώσεις. Λοιπόν, κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα σου πω ότι μου αρέσει περισσότερο απ' όλα. Τα νύχια. Όχι, βρε. Που τα ακόνησα. Όχι. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι σου αρέσει και εσένα τόσο πολύ, γιατί το περπάτημά σου είναι τελείως διαφορετικό από όλες τις άλλες φορές. Περπατάς κανονικά, έχεις μπει μέσα στο ρόλο, έχεις τρομερή αυτοπεποίθηση με αυτό που έχεις φορέσει και φαίνεται από το περπάτημά σου. Γιατί το περπάτημά σου δεν σκίζει. Τα ξέρουμε αυτά, έτσι να τα λέμε. Δεν είσαι. Εντάξει, να μην ξεχνιόμαστε. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ.
Είναι ξεκάθαρο ότι θα σηκωθεί και θα φύγει αυτή η κυρία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, να την κάνεις να φύγει. Θέλει και λίγο βέβαια στη συμπεριφορά σου να είσαι. Δηλαδή με το ανάλογο look να έχεις και την ανάλογη συμπεριφορά. Εκνευρισμένη, τσαντισμένη, τα μαλλιά σου να είναι τρελά και γενικότερα να είσαι εξαιρετικά αγενής. Που από ό,τι βλέπω θα μπορούσες. Εύκολα. Εύκολα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι του χαρακτήρα σου. Μπορείς να είσαι και αγενής, μπορείς να είσαι και επιθετική, μπορείς να είσαι. Τα ρούχα σου είναι πολύ επιθετικά. Το μαλλί είναι πάρα πολύ ωραίο και μπράβο σου. Ασχολήθηκες. Και αυτό είναι και πρόταση και για τα υπόλοιπα κορίτσια. Ο τρόπος ο οποίος έχει κάνει το μαλλί, τώρα διακομωδούμε λίγο, αλλά έχει μία μοντερνιά αυτό το μαλλί επάνω του. Αφήστε να ολοκληρώσω γιατί σκέφτεστε περίεργα. Το γεγονός. Το σέβεστε. Το γεγονός ότι όλοι πριν βγούμε έξω στο φακό, στο σπίτι, στη σέλφι, οπουδήποτε είναι, το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που κοιτάνε τα μαλλιά. Και το έχουμε πει χίλιες φορές εδώ πέρα. Και με έναν απλό τρόπο που βρήκε αυτό το κορίτσι, έχει βάλει λίγο χρώμα στα μαλλιά. Άρα, αν το έκανε λίγο διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι και μία πρόταση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει το ντεκολτέ, αυτό το ελαφρύ που έχεις βάλει. Αυτό που πνίγομαι. Με πνίγει το δίκιο, λέγεται αυτό το ντεκολτέ. Εμένα να δείτε. Για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει, σε συγχαίρω. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Ελπίζω να μην πέσω καμία τέτοια με τους γιους μου. Ποτέ. Θα στεναχωρηθώ. Ούτε στο δικό μου το παιδί. Ναι, το απευχόμαστε αυτό. Τρουά. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Λοιπόν, Έλλη, ωραία το πήγες. Καλά τα σκέφτηκες τα πράγματα. Εγώ θα τα πήγαινα λίγο πιο υπερβολικά. Ακόμα. Ναι, στα μαλλιά και στο make-up. Πόσο καλή. Όχι. Για να βεβαιωθεί ότι είναι τρελή. Κατάλαβες. Πόσο δηλαδή θα τράβαγα λίγο το φρύδι, έτσι λίγο το μάτι, θα μεγάλωνα κι άλλο τα χείλη. Τα πάει να σε δει και να σκιαχτεί. Να πει αυτή είναι τρελή παιδί. Όχι, μου. Θα βεβαιωθεί ότι είναι μπλέξεις. Λίγο εξόλης και προόλης. Όχι, όχι. Έτσι. Δεν είναι μόνο. Κοίταξε. Εκεί θα φοβηθεί για το παιδί της όμως. Εδώ θα το βεβαιωθεί. Ενώ το άλλο είναι και λίγο τρελή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα το φρύδι να είναι τραβηγμένο. Τα χείλη ακόμα ενώ έτσι τη λες λογική. Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν εξαιρέσεις τα χρώματα, είναι λίγο. Καλά, έχω κάνει ένα πράσινο και ένα μπλε. Α, ναι, δεν φαίνεται. Ούτε εγώ τώρα. Άκου όμως τώρα το ρο. Ο γιος το από μέσα μπορεί και να το εκτιμήσει, να ξέρεις. Ναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ο γιος μας. Μα όχι, και το γιο θες να τον ξεφορτωθείς. Περίμενε. Να, αλλά έχει πειράξει. Θέλεις να ξεφορτωθείς το γιο. Και η πεθερά να πει μακριά αγόρι μου. Γιατί η πεθερά μπορεί να πει μακριά αγόρι μου, αλλά ο γιος, άμα δει αυτό το κάτω, μπορεί να πει. Συγγνώμη, ενώ μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Γιατί διαβάζω τα πρακτικά εδώ. Ναι. Να θυμίσουμε ότι τα έχει 3 χρόνια με αυτό το παιδί. Ναι, ρε παιδί, θέλει να τον ξεφορτωθεί όμως. Η μάνα του, άμα έχει και όλο αυτό εκεί πέρα, θα κοιτάξει το γιο και θα πει αγόρι μου. Και. Ζωματά. Εγώ θα το τσίμπαγα λίγο παραπάνω. Θα το τσίμπαγα. Αυτό. Κατά τα άλλα, καλά το πήγε. Θα το τσίμπαγα λίγο παραπάνω. 3 για σήμερα. Ευχαριστώ. Στο make-up στα μαλλιά θα το σήμερα. Στο make-up στα μαλλιά. Στα μαλλιά τι άλλο να έκανα. Ναι, έτσι. Κουρούπα. Στο μακιγιάζ δεν με αφήσανε, εγώ το είπα. Έπρεπε να το κάνεις το μακιγιάζ λίγο παραπάνω. Ντάξει, να σου πω κάτι. Εάν ασχολιώσουμε κάθε μέρα όσο είσαι ασχοληθεί σήμερα γιατί ήθελες και σ' άρεσε, νομίζω ότι θα βλέπει μια άλλη Έλλη. Σήμερα έχεις ασχοληθεί. Δίνετε concept, αυτά έτσι. Θέλε, ναι, αλλά κοίταξε, έχεις ασχοληθεί πολύ σήμερα. Δηλαδή το τράβηξες από τα μαλλιά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Ασχολήθηκες με το μακιγιάζ, με τα μαλλιά, με τα ρούχα, έφερες τη λίμα, σκέφτηκες ότι πρέπει να βάλεις αυτές τις παντόφλες γιατί είσαι σπίτι, γιατί έχουν νύχια, γιατί έτσι, έτσι, έτσι. Αν σχολιώσουν πραγματικά τόσο πολύ κάθε μέρα, θα ήσουν μια άλλη, διότι είσαι έγκλημα ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, είσαι μια εγκληματική προσωπικότητα. Έχεις χιούμορ. Δεν κολλάς. Θέλει και λίγο κότσια για να βγεις έτσι στην τηλεόραση, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, δεν κολλάς. Το μάτι σου κόβει γιατί αυτά που λες στις συμπαίκτριες σου είναι πάντα to the point. Γιατί έρχεσαι κάθε μέρα έτσι, βρε παιδί μου. Και σήμερα. Έρχομαι κάθε μέρα. Έτσι, σαν τις βαθμολογίες σου. Έχω κάνει και κάτι καλύτερο. Ενώ σήμερα ασχολήθηκες. Από τις πρώτες εβδομάδες. Ναι, έχει βελτιωθεί, αλλά όταν βλέπεις αυτό που έχεις ασχοληθεί με την κάθε λεπτομέρεια. Δεν έχεις αφήσει τίποτα. Εννοείται. Ήταν και την πεθερά. Ναι. Έχει ασχοληθεί με όλο. Την ενέπνευση. Και σου πάει το έντονο ματιάς. Σου πάει το έντονο ματιάς. Ήθελα να έχεις σκισμένο καλσόν. Ναι, ναι, ωραία θα το σκισμένο καλσόν. Σκισμένο καλσόν, το σκέφτηκα, αλλά το λυπήθηκα. Ναι, μωρέ τώρα, να σκίσει και το καλσόν. Λίγο να έχει φύγει ένας πόντος. Να μπει και να κάνει πεθαρά έτσι, κοίτα. Να σε ρωτήσω όμως, ο φίλος σου που τα έχετε 3 χρόνια και σε ξέρει ότι δεν είσαι έτσι. Δεν θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα θα με χωρίσει.
Ναι, όχι, θα καταλάβει το κάνεις επίτηδες. Θα το καταλάβει. Θα το καταλάβει σίγουρα, ναι. Άρα θα πάρει το μήνυμα. Θα τον ξεφορτωθώ νωρίτερα. Μήπως το πάρει αλλιώς και νομίζει ότι ντύθηκες έτσι λίγο για να τον προκαλέσεις και τρία ότι. Τρία χρόνια είμαστε μαζί, μια φαντασία. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να το δει αλλιώς. Η Πεθερά σίγουρα. Έχουμε καιρό, δεν έχουμε καλές σχέσεις. Γι' αυτό χωρίζουμε. Έχει φύγει το ερωτικό. Είμαστε πλέον φίλοι. Θα σε δει έτσι και τι θα πει. Τι έπαθε αυτή σήμερα, η καημένη και θέλει στήριξη. Δεν θα τη χωρίσω, ήθελα και εγώ να τη χωρίσω, αλλά είναι κρίμα. Λοιπόν, κοίταξε, εννοείται ότι αυτό το outfit δεν είναι μία πρόταση. Όχι, είπαμε το που έφτασα. Ωραία. Αλλά δεν το concept το έχει αντιμετωπίσει τέλεια. Εγώ χαίρομαι που έχει ασχοληθεί με τα πάντα. Έχει ασχοληθεί με τα πάντα. Και να κάνει αυτό κάθε μέρα. Δηλαδή να ασχολείσαι με τα μαλλιά σου, με το μακιγιάζ σου, με τα ρούχα, με τα πάντα πρέπει να ασχολείσαι. Και εννοείς θα δούμε μια άλλη Έλλη, όσο ασχολήθηκε σήμερα. Τρία. Ευχαριστώ. Βάλαμε κάτι κλασικό για να έρθεις αντίθεση. Αλληλούια και βρήκες αυτό. Κοίτα, κοίτα. 13,1. Μπράβο, Έλλη μου. Αγαπώ την Πεθερά μου, Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Μαρίνα Μαυρομάτη. Είναι όλο unicorn. Το θέλω. Τέλεια. Θα σου πω που μετά από πού. Έχω τρελαθεί. Πού πας, τι έγινε με την κοτσίδα και πήγες να τη βγάλεις. Δεν πήγα να τη βγάλω, την κούνησα λίγο. Λέω τώρα θα ξεριζωθεί. Αν ήταν τρες, είχε φύγει με τόσο κούνημα. Γι' αυτό είναι, ναι. Ευτυχώς είναι δικά στα μαλλιά. Ναι. Πού, διατίμησέ μας. Σήμερα εγώ. Δεν το έχω γενικότερα, αλλά εντάξει. Εγώ πάω για μάθημα γιόγκα. Δεν το έχεις με τη γυμναστική. Δεν το έχω με, δεν. Αλήθεια, μάθημα... και έχεις τέτοιο κορμί. Είδες. Καλό DNA. Λοιπόν, καμία σχέση όμως, αλήθεια. Και, αλλά τώρα θα πάω για μάθημα γιόγκα, γιατί η πεθερά μου είναι yoga instructor. Ναι. Και έχει δικό της ινστιτούτο, σχολή, ναι, και τα λοιπά. Και θα πάω με τις φίλες μου, γιατί έχω ακούσει πολλά για αυτήν, θέλω να τη γνωρίσω. Τέλειο. Και θα πάμε να κάνουμε μάθημα, έτσι, να τη δούμε, να τη γνωρίσουμε λίγο. Τον είχε, δεν ξέρω αν θα σε βολέψει. Λες στη γιόγκα, δεν ξέρω. Κοίτα, okay, τώρα είναι μάθημα. Έχει πολλές πιέσεις. Έχει κάτω. Πολλά στηρίγματα με τα χέρια, ναι. Εντάξει. Αφού εσύ τα έχεις συνηθίσει. Το έχω συνηθίσει, να σου πω. Εγώ δεν μπορώ και να γράψω πια χωρίς, δηλαδή, χωρίς νύχη. Δεν μπορώ ούτε το κινητό να γράψω, κανονικά. Ωραία, Μαρίνα μου. Κορίτσια, βαθμολογία. Κωνσταντίνα. Λοιπόν, εμένα το αγόρι μου είναι yoga instructor, που λες. Ναι, κάνει και πιο δυναμικά προγράμματα. Και εγώ έχω ένα θέμα με τα unicorn, δεν μου αρέσουν καθόλου. Okay. Εντάξει, τα παπούτσια θα βγουν έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν μπορώ να τα σχολιάσω, γιατί κάνεις ξυπόλυτο στη yoga. Αλλά, okay, είσαι cute, είσαι fun. Μου φτιάχνεις τη διάθεση. Το ήθελα έτσι και δεν. Ναι, είσαι ευχάριστη. Αλλά μέχρι εκεί. Okay. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι θα ήθελες να δεις, Κωνσταντίνα, επειδή εσύ το ξέρεις, ναι, το αντικείμενο, δηλαδή πώς πρέπει να ντυθεί. Επειδή και εγώ πηγαίνω. Γιατί φοράει και... κολάν. Ναι. Δηλαδή είναι άνετη, θα βγάλει είναι και κολάν, το... κορμάκι. Ναι. Εννοεί, αν το κράταγε όλο αυτό σε άλλα maybe prints ή σε πιο μονόχρωμα. Ναι. Ήταν πιο.
Βέβαια την κολακεύει γιατί είναι αδύνατη και τα πριντς δεν της δίνουν όγκο. Ναι, κατάλαβες. Okay. Όταν τα φοράει μια κοπέλα που. Γι' αυτό πριν τι είναι. Αυτό λέω. Ναι. Την κολακεύει γιατί έχει ωραίο σώμα. Ναι, έχει πολύ ωραίο σώμα και είναι και ψηλή και τη βοηθάει. Και θα γνωρίσει και την πεθερά, δηλαδή μην είναι και αδιάφορη. Αυτό δεν ήθελα. Ναι, αυτό. Περνά ένα πολύ ευχάριστο βάρο. Είμαι και ηλικιά, είμαι χαριτωμένη. Αυτά. Δεν το στυλ σου πολύ, αυτό καταλαβαίνω. Δεν το, ναι, δεν είναι κοντά σε εκείνη προφανώς. Σε εκείνη πηγαίνει, στο... γιατί είναι η γκαρδαρόμπα της έτσι. Okay. Εντάξει, ο καθένας έχει διαφώνησαν, αλλά οκ. Okay. Ευχαριστώ. Φωτεινή. Γεια σου, Μαρίνα μου. Εσύ έδωσε καλό βαθμό σε σχέση με αυτά που έχεις βάλει στη Μαρίνα, άρα σ' άρεσε. Θα τσάξω να βάλω τρία. Μου έχεις να βάλω. Μ' αρέσεις. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνεις κάτι λίγο πιο περίπλοκο. Εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη να είναι πιο απλό ή λιγότερα πριν. Θα έλεγα να ακόμα το τερματίσεις. Περισσότερο. Ναι. Mm-hmm. Γιατί okay, έβαλες το κολάν που έχει το print αυτό, αλλά από πάνω είναι λίγο σε σχέση με το που θα μπορούσε να είναι. Τα είδα. Είναι σερτή. Έχω και παντόφλες, δηλαδή, θες να σου δώσω. Έχω και εγώ. Unicorn. Ναι, που έχουν και κερατάκι πάνω ροζ και έχει και φτεράκια. Μήπως μου φέρεις εσύ τις δικές σου. Θα να τις δεις. Γιατί δεν ήρθες με αυτές. Έχει παντόφλα τώρα στη γιόγκα. Ναι, όντως. Πώς τα πάω. Δηλαδή, νομίζω το μπλουζάκι και το φουτεράκι θα ήθελα να είναι πιο έξτρα. Ναι, να είναι κάτι okay, ακόμα πιο έξτρα. Και στο μαλλί θα μπορούσες κάτι να παίξεις, καμιά ροζ φούντα, κάτι, ναι, δεν ναι, ναι, ξέρω. Ναι, σωστό. Ναι, ίσως. Κάτι τέτοιο. Αυτό. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο μεσόωρο. 2,4. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Γεια σας. Στέλιο μου. Μαρίνα. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσείς πώς είστε? Καλά. Χαίρομαι πολύ. Οπότε πας σε γιόγκα να δεις την πεθερά και θα τις τραβήξεις, θα τις κάνεις εντύπωση γιατί. Εντάξει. Θεωρώ ότι γενικά δεν νομίζω ότι είναι η κλασική εικόνα μιας κοπέλας που πάει για γιόγκα. Τι διαφορά έχει? Τα χρώματα, τα prints, αυτά είναι... Ένα κολάν με print είναι. Ναι, αυτό. Θα βγάλεις τον τζάκι. Δεν θέλω να είμαι και... Δεν ήθελα να είμαι σούπερ υπερβολική, απλά ήθελα γενικά να έχω ένα θετικό vibe, δηλαδή να είναι θετικά προδιατεθειμένη προς εμένα. Mm. Αυτό. Ναι. Εντάξει, αρνητικά δεν θα μπορεί να είναι, γιατί φοράς κάτι πάρα πολύ απλό νομίζω. Ναι. Από εκεί πέρα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, δεν βλέπω ένα κολάν με print, με αυτό το μοτίβο με τον μονόκερο που δεν το συμπαθώ και πολύ. Αυτά τα παπούτσια που είναι χαριτωμένα, αλλά τα έχουμε δει πάρα πολύ από πέρσι προπέρσι. Αυτά. Okay. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποια πρόταση αθλητικού τύπου. Δηλαδή, θα μπορούσε, ρε παιδί μου, τώρα σήμερα εσύ να πάρεις... Να κάνεις όντως μια πρόταση το πώς μπορεί να ντυθεί μια κοπέλα ή ένα στήριο για γιόγκα κτλ. Αυτό είναι ένα κολάν. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έξω από μένα το όλο κόνσεπτ. Δηλαδή, εγώ με το αθλητικό δεν το έχω. Οπότε δυσκολεύτηκα λίγο. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος στη γυμναστήρια δεν πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια, διότι είναι λίγο αστείο όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα στα γυμναστήρια. Αλλά εντάξει, υπάρχουν τόσα πολλά αθλητικά ρούχα και πιο ειδικά και για γιόγκα που έχουν ωραίες ελαστικότητες, έχουν ωραία σχήματα, έχουν άλλες αντοχές. Δεν θα μπορούσες να το ψάξεις λίγο αυτό το θέμα και να κάνεις όντως μια αθλητική εμφάνιση. Μαρίνα μου ένα. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Μαρίνα, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν ξέρω πόσο θα τις κεντρήσεις το ενδιαφέρον. Δεν είσαι λάθος ντυμένη για εκεί που πας. Σωστά είσαι. Έχεις βάλει και τα ροζ σου, τις αποχρώσεις που σου αρέσουν και δείχνεις μέρος του χαρακτήρα σου έτσι. Mm-hmm. Τα παπούτσια δεν τα σχολιάζω, θα τα βγάλεις ούτως ή άλλως, θα είσαι εξυπόλυτη με καλτσάκι. Το unicorn μπορεί να της κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον, αλλά μπορεί και να το έχει ξαναδεί. Ναι. Ίσως ήθελα κάτι στα μαλλιά, ένα διαφορετικό top, δηλαδή να της τραβήξεις τη ματιά, να σε δει. Κατάλαβες? Ναι, καταλαβαίνω. Τι ήθελα. Mm-hmm. Δεν είσαι λάθος. Απλά έπρεπε λίγο να δώσεις κάτι παραπάνω. Ναι. Εντάξει.
Κατά τα άλλα είσαι ωραία. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια σας. Μαρίνα, πιο σωστή πεθαίνεις από αυτό που έχεις κάνει. Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ή κάποιος το είπε, ή το έκανε στην τύχη, είναι αυτό ακριβώς. Επειδή έχω πάρα πολύ εμπειρία από αυτό, είχα και εγώ μια σχέση κάποτε με μια κοπέλα που ήταν yoga instructor και δινότανε κάθε μέρα και όλες αυτές οι κοπελίτσες. Το μόνο πράγμα που συζητάνε είναι το κολάν. Και κάθε φορά η μία μιλάει για την άλλη και τι, αχ, και τι ωραίο είναι αυτό που έφερες και τι έκανε. Αυτά τα παπούτσια παίζουν πάρα πολύ στη γιόγκα για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Ναι. Γιατί είναι ζεστά. Τυχαία επιλογή, να ξέρω. Ναι, θέλω να σου πω λοιπόν ότι εσένα μπορεί να είναι τυχαία, ό,τι πιο σωστό μπορούσε να βάλει, το έχει βάλει σήμερα. Δεν φοράνε ποτέ αθλητικά. Φοράνε τέτοια παπούτσια λοιπόν για να κρατάνε ζεστά τα πόδια του και να μπορούν μετά τα κλουπ να τα βάλουν και να φύγουν. Ακριβώς αυτά τα παπούτσια. Τα οποία είναι και τη μόδα, δεν είναι ωραία κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει εσύ τα έχει βάλει σωστά. Το κολάν είναι ολόσωστο. Θα μιλάνε όλοι για αυτό το κολάν και τι ωραίο που είναι και τι γλυκό που είναι. Και από τη μέση και πάνω δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Το μαλλί το έχεις κάνει ολόσωστο, διότι έπρεπε να έχεις μία κοτσίδα για να μπορείς να δουλέψεις και να κάνεις γιόγκα. Πραγματικά με εντυπωσίασες. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ σε μένα. Το μόνο το οποίο είναι στα όρια του λάθους ή του σωστού είναι το βάψιμο. Το οποίο θα το ήθελα ακόμα πιο κατεβασμένο. Ακόμη, ε. Ναι. Γιατί είσαι και γιόγκα. Γιόγκα που λέμε στην Ελλάδα. Γιόγκα, γιόγκα. Λοιπόν, και επειδή είσαι γιόγκα, έπρεπε λίγο να είσαι λίγο πιο... Γιατί είμαστε γήινοι. Ναι. Και καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Και τρώμε κοινόα και τέτοια. Δεν έτυχε, πέτυχε. Δεν έτυχε, πέτυχε. Ετοιμάσου, έρχεται. Είσαι ολόσωστη. Έχει πάθει σοκ. Μην κλάψεις. Θέλεις, Μαρίνα, θέλεις να δώσω ένα φιλί στο Δημήτρη. Εντάξει, μην ανοιγόμαστε. Από εδώ, συγγνώμη. Μα γιατί. Σιγά σιγά θα φτάσουμε. Σε στέλνω ένα σε όλους. Σε όλη την επιτροπή. Είσαι ολόσωστη. Ευχαριστώ πολύ. Πιο ολόσωστη πεθαίνεις. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Το ζήσε μαζί σου. Ναι. Το έχω ζήσει. Προφανώς. Υπάρχει εμπειρία. 9,4 Μαρινάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Πατρίτσια Κόρφα. Είμαι μεγάλη φίρνημα σήμερα. Κάτι κατάλαβα. Η κουτάλα τι κάνει. Τώρα θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, εγώ είμαι διάσημη παρουσιάστρια και celebrity. Μαγειρική παρουσιάστρια. Όχι, θα μπορούσα, αλλά όχι. Είναι για τη συνέχεια του κόνσεπτ αυτό. Α, okay. Και τα έχω εδώ και 6 μήνες με ένα πολιτή αυτοκινήτων. Και η μαμά του με θαυμάζει πάρα πολύ. Και θέλει πάρα πολύ να με γνωρίσει. Και την καλώ σπίτι μου μια να τη μαγειρέψω. Επειδή εγώ δεν ξέρω πώς να μαγειρεύω τίποτα. Και στην πραγματικότητα και στο κόνσεπτ. Έχεις παραγγείλει. Έχω παραγγείλει, αλλά θέλω να την πείσω ότι είμαι και μια απλή καθημερινή κοπέλα που μπορεί να προσέχει το γιο της και γι' αυτό. Έτσι, καθημερινή. Είναι... Και απλή. Θέλω να την εντυπωσιάσω, μεν, αλλά θέλω και να την πείσω ότι εγώ μαγείρεψα. Οπότε είναι ηθελημένα κατά λάθος ότι δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω, γι' αυτό με προλάβετε με την ποδιά και την κουτάλα. Και την ώρα που μπαίνει, ακούγεται και το τραγούδι, πειράζει που είμαι μεγάλη φίλη μου. Αυτό πειράζει. Το άκουγα μόνη μου όταν ετοιμαζόμουν, κατάλαβες, για να μπαίνω έτσι στο mood. Αλλάξτε μουσική στο καμαρίνι μου. Λάθος μουσική ακούω κάθε μέρα. Βάζω κάτι σπα εγώ. Κάτι τσίλ, κάτι τέτοια. Όχι, νομίζω μπορείς να μένεις στο μόνο το με μεγάλη φίρμα. Όχι, εντάξει, θα πάρω το δικό μου. Ζω μετά την τρέλα. Λοιπόν, κορίτσια, βαθμούς.
Εύα. Λοιπόν, Πατρίτσια, σου πάει πάρα πολύ αυτό το φόρμα και το χρώμα. Απλά, το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι το καλσόν που έχει συνδυάσει. Και ίσως ήθελα ένα άλλο παπούτσι, πιο θηλυκό, πάνω σου. Κατά τα άλλα, δεν έχεις κάτι να σχολιάσω άλλο, όπως πανωφόρη, τσάντα κτλ. Γιατί... Καταλαβαίνω ότι είναι το κόνσεπτ και είσαι μέσα στο σπίτι. Αλλά αυτό μπορώ να σχολιάσω. Το φόρεμα που φοράς, σου πάει. Ήταν ευχαριστώ πολύ. Ήταν 60s inspired όλο το look, γιατί είναι και η πεθερά μου εκείνης της γενιάς, γι' αυτό και το συγκεκριμένο παπούτσι. Ναι. Η Εύα ξέρει να μπει γιατί θέλει, είναι παρουσιάστρια. Ναι, γι' αυτό. Νομίζω ήθελε λίγο το κόνσεπτ το δικό μου. Το έχω κάνει άλλη φορά, εντάξει. Είμαι καλυμμένη. Άρχισε, έχει άλλη βαρύτητα. Χριστίνα μου. Γεια. Εμένα μου αρέσει που έχεις επηρεαστεί από τα σύγχυση. Μ' αρέσει το παπούτσι, μ' αρέσουν τα χρώματα του φορέματος. Μ' αρέσει που συνδυάζεις αυτό το καλσόν. Για κάποιο λόγο μου ταιριάζει στα μάτια μου. Ακόμα και η ποδιά μου αρέσει. Και αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 3,4. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μπέτη μου, εμένα που με ξέρουν για παράδειγμα δεν θα μου ζητήσει καμία πεθερά να μαγειρέψει, ξέρει ρε παιδί μου που πάει, που χτυπάει την πόρτα. Λίγο καταλαβίστικο είναι το look που έχεις κάνει. Μου θυμίζει ταινία. Θα να βγήκες από ταινία όντως των 60's. Που βλέπουμε κάτι αμερικάνικες ταινίες στους πολιτές αυτοκινήτων που έχουν σημαίακια στις μάντρες. Αυτό ήταν γενικά όλη η έμπνευση για το σημερινό. Και βγαίνεις λίγο Stepford Wives τύπου. Αυτό ήταν το αρχικό. Ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω πόσο στέκει αυτό. Επίσης το παπούτσι αυτό δεν μου αρέσει. Δεν κολακεύει το σύνολο, δεν μου κολλάει. Ένα χρώμα έντονο μπορεί να το απογείωνε, να είχε μια συνοχή. Το καλσόν με το φόρεμα. Περίεργο είναι, μπορεί και το παπούτσι να το χαλάει. Και επίσης ήθελε και μια φωτεινή ποδιά. Δηλαδή, αφού είπες να το πας τελείως 60's, έπρεπε να το πας τελείως 60's. Να βάλεις μια ποδιά πιο έντονη, σε χρώμα, να μην είναι γυαλιστερό, γιατί όλες οι υφές είναι πιο μάτε εκτός από το παπούτσι που ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσει. Να το πας τελείως 60's, να το κάνεις. Από τη στιγμή που είπες να το κάνεις 60's και να το κάνεις στην ταινία, έπρεπε να το πας να το τερματίσεις. Δεν το τερμάτισες όμως. Οπότε, 2 για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Πατρίτσια, είσαι όντως η στάρ του καναλιού. Είσαι η παρουσιάστρια. Μόνο που το κανάλι δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Δεν το προσδιορίζει αυτό το κόνσεπτ, μπορούσε να στέκει. Αυτό που έχεις κάνει δεν το λες πανελλαδικής εμβέλειας. Δηλαδή, έχεις κάνει ένα ότι... Κάποια μέρα θα γίνω, θα σας δείξω εγώ. Εντάξει, μπορεί να είναι τοπικό κανάλι και να με θαυμάζει τοπικά. Μπορεί να είμαστε στις Σέρες και να είμαι στο τοπικό κανάλι των Σέρων. Αυτό το προσδιορίζω. Γι' αυτό και το παπούτσι. Δηλαδή, είπες να βάλω και κάτι μέσα στο σπίτι να αρχίσει να μου δίνει λάμψη και μέσα στο σπίτι. Φαντάζομαι και το σπίτι σου θα είναι ανάλογο. Θα είναι ανάλογη αισθητική. Ναι, ανάλογη αισθητική. Ειδικά αυτό που έχεις βάλει εδώ. Το πετράδι. Ναι. Του Τιτανικού. Όχι, ήταν μπλε εκείνο. Ναι, καλά, αλλά ήταν έτσι ένα μεγάλο μόνο του, γι' αυτό το είπα. Πατρίτσια, δεν το βοήθησε σήμερα πολύ. 2. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Πάλι εσείς μου μείνατε για το τέλος. Εγώ σου μείνα. Τον κράτησα πάλι. Τέλεια. Έκπληξη, τελευταίο. Τελειώνει. Ναι. Είσαι και διάσημη παρουσιάστρια. Δεν σε ρωτήσαμε τι μαγείρεψες. Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα, το πήρα έτοιμα. Ναι, τι πήρες όμως. Τι παρήγγειλες. Κοτόπουλο με πατάτες. Κοτόπουλο με πατάτες. Και μετά και σούπα έκανα για ορεκτικό, για εξού και κουτάκι. Τι είναι, Κυριακή μεσημερινή. Άπαπα, τσουρούδικο. Κολοκυθό σούπα. Όχι, βραδάκι. Είναι dinner. Γιατί είναι Αμερικανιά το κόνσεπτ, οπότε έχουμε dinner. Ναι, εκεί 6-7 που τρώνε. Α, δείπνο. Στις 6. Dinner. Στην Ελλάδα το έχουμε πιο μετά το δείπνο. Το δείπνο και τον dinner είναι ίδιο. Στη μετάφραση, ναι. Απλά στην Ελλάδα τρώμε γενικά πολύ αργότερα σε σχέση με το εξωτερικό, με τον dinner που εννοούν στην Αμερική που είναι γύρω στις 5-6. Ναι, αλλά τον dinner και το δείπνο είναι το ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο. Απλά τρώμε άλλες ώρες. Ναι. Ναι. Ναι, δεν θα ήμουν για μεσημεριανό έτσι. Γιατί τι έχεις. Το dinner στην Αμερική δεν είναι 7.
Ανάλογα, είναι 5 και 5 δεν dinner το θεωρώ. 5? Ωραία, γιατί μετά τις 5 ξεκινάμε να λέμε τρώμε για dinner. Πάντως, Κωνσταντίνα μου, να σου πει το 7 βολεύει, διότι άμα φας τις 7, τρως και στις 11 μετά. Ναι, αυτό δεν καταλαβώ. Γιατί λες δεν έφαγα, έφαγα προ-dinner. Τον αμερικάνικο τρόπο θα φάμε στο κλαμπ. Θα πάμε στις 7, θα τρώμε στις 7 με τον αμερικάνικο και τον ευρωπαϊκό, ξέρω εγώ. Και στις 10 με τον ελληνικό, 11, ναι. Τέλειο δεν είναι. Λοιπόν, Πατρίτσια, είσαι λοιπόν διάσημη παρουσιάστρια και celebrity και influencer, φαντάζομαι. Δεν το έλεγε το concept, αλλά εντάξει. Άμα είσαι και celebrity, είσαι και influencer. Είμαι και influencer. Να σου πω, τι εκπομπή παρουσιάζεις? Θα μπορούσα να παρουσιάζω... Πρωινό. 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 Ναι, αλλά όχι πανελλαδικές εμβέλειες που ο κύριος Αγιερόπουλος. Τοπικά. Τοπικά. Σε τοπικό, γιατί? Πρωινό, ανάλαφρο, χαρούμενο. Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε. Μ' αρέσει που πήγε σε μια διαδικασία να το πας, να το τοποθετήσεις σε μια άλλη δεκαετία, αλλά αν δεν δίνεις έτσι κάθε μέρα, θα φαίνεται περίεργο. Ή παρουσιάστε, στο κόνσεπτ έτσι δίνομαι κάθε μέρα. Δηλαδή, πας εσύ στο πρωινό και δίνεις έτσι? Ναι. Γιατί δεν είναι πανελλαδική εμβέλεια. Έτσι. κοίταξε να δεις. Μ' αρέσει που το σκέφτηκες έτσι, αλλά αυτή η εικόνα δεν είναι ολοκληρωμένη για να μπορεί να σταθεί αυτό το φόρεμα με αυτό το καλσόν. Το οποίο αυτό το καλσόν είναι πάρα πολύ δύσκολο για να πηγαίνει σε μια κοπέλα και να σου πάει. Μαζί με το φόρεμα δεν είναι κακό, αλλά επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η εικόνα, φαίνεται περίεργο. Αν φόραγες λοιπόν αυτά τα ρούχα εκείνη τη μέρα προχτές που είχαμε τα μοτίβα και φόραγες ένα ωραίο παλτό, και θα μπορείς να χτίσεις μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δηλαδή, είναι σαν να έχει ξεκινήσει κάτι το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά, μες στο σπίτι δεν θα μπορείς να φοράς παλτό, τσάντες κτλ. Αλλά η εικόνα φαίνεται περίεργη επειδή δεν είναι ολοκληρωμένη. Πεθαίνω με το ύφος του όμως που το... Την κατέστρεψες και την Πατρίτσια. 8,4. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Το επόμενο κορίτσι μας είναι Μαρία Λέκα. Θύμησέ μας. Όλο και κάποια πεθερά θα γνωρίσω κι εγώ. Σίγουρα. Να μην το ζήσω. Και όλο και κάποια πεθερά μπορεί να είναι εισαγγελέας, λέμε τώρα. Λοιπόν, η πεθερά μου είναι αυστηρή εισαγγελέας. Ναι. Και εγώ έχω σχέση ένα χρόνο. Με το αγόρι σου. Ναι, υποθετικά. Και κανονίζει το αγόρι να πάμε σε θεατρική παράσταση. Να προωθήσουμε θεατρική παράσταση. Έλεγε απόγευμα, εγώ το τοποθετώ 7-8 η ώρα που θα έχει βραδιά στις 5. Και το έφερα λίγο στα μέτρα μου. Είναι ωραία. Και αυστηρή εισαγγελία. Έχεις κάνει και η τζαχπινιά από κάτω με το μοβ. Ναι. Okay. Σε συμπαθεί, πιστεύεις? Από αυτά που της λέει ο φίλος σου, ο γιος της. Σίγουρα, αν έχει μιλήσει ο γιος της, ο γιος της έχει πει τα καλύτερα. Ωραία. Άρα έρχεται έτσι θετικά στο ραντεβού. Πιστεύω, ναι. Ναι. Ωραία. Το έχω γενικά με τις μανούλες, αν κρίνω το ότι κάθε φορά που γνώριζα μανούλες από φίλες, φίλους, ναι. Έχουμε την καλύτερη σχέση. Είναι διαφορετικό από το να γνωρίζεις του φίλου σου. Θα την καταφέρω, πιστεύω. Όχι, αλήθεια, γενικά. Εντάξει, δεν σε φοβάμαι. Κορίτσια, βαθμολογία.
Ιωάννα μου. Μαράκι μου, σήμερα δεν μου αρέσεις πάρα πολύ. Όμορφη είσαι πάντα. Θεωρώ ότι έχεις επιλέξει ένα λάθος σετ, λόγω του ότι σε μεγαλώνει. Θα μπορούσε να κρατήσεις μια αυστηρότητα, αλλά όχι αναγκαστικά. Τι να μεγαλώνεις αυτό, καλέ. Εμένα αυτό μου βγάζει. Εντάξει, ναι. Επειδή είναι γκρι ενδεχομένως και έχει συνδυάσει τον γκρι έτσι λίγο πιο συντηρητικό χρώμα. Συγκεκριμένα αυτό που φοράω θεωρώ ότι είναι για όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό επεμβαίνω και απαντάω. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Την άποψή μου λέω. Μου αρέσει η σκέψη σου να το σετάρεις λίγο πιο σύγχρονα αυτό το τόσο έτσι αυστηρό κατά την άποψή μου σετ. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι αυστηρή, νομίζω ότι θα τις χτυπήσει λίγο κάπως η μπότα. Επίσης, θεωρώ ότι αυτό το τσαντάκι είναι αρκετά βραδινό για να... Όπως είπα, ήθελα να το φέρω στα μέτρα μου, δηλαδή να είμαι και Μαρία, μην πάω μεταμορφωμένη, δηλαδή... Εγώ δεν θεωρώ ότι είσαι Μαρία έτσι. Δεν είμαι Μαρία. Όχι. Εγώ λατρεύω, έτσι θα βγει, Μαρία είμαι, τέρμα. Αυτό μου βγάζεις βλέποντάς σε, αυτό μου βγάζεις. το λέω το τέρμα τελικά, ναι, το λέω. Εντάξει. Εντάξει, έχετε δίκιο, το λέω επίσης, το τέρμα. Επίσης, εφόσον έχεις επιλέξει να βάλεις αυτό το χρώμα στο κάτω μέρος, θα μου άρεσε να έχεις βάλει και στο πουκάμισο ένα χρώμα, για να είναι πιο ολοκληρωμένο, γιατί βλέπω ένα... Καλέ, μ' ακούτε. Ναι. Απόλυτα. Μπορώ να κάνω και δύο πράγματα. Και τι, αν θες. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν έχεις επιλέξει να βάλεις αυτό το λίγο άχρωμο σετ και ένα έντονο χρώμα στο κάτω μέρος, θα μου άρεσε να το συνδυάσεις με κάποιο χρώμα, κάτι πιο έντονο και στο πάνω μέρος. Όπως επίσης να βάλεις και στα σκουλαρίκια ένα χρώμα, δεν ξέρω, θέλω να το προσεγγίσεις κάπως διαφορετικά, ούτως ώστε να είναι η εικόνα λίγο πιο ολοκληρωμένη. Όταν σε βλέπει κάποιος να περπατάς. Αυτά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ωραία, μαράκι μου, πάμε μέσω όρο. Τρία κόμμα τρία. Στέλιο μου. Καλώς τη Μαρία. Γεια σας. Τι έγινε. Καλά. Ποια παράσταση θα δείτε. Της κυρίας Μπέτς. Κυρίας Μπέτς. Το Ματίλντα. Είναι πασπαρτού αυτή η παράσταση. Ναι, ναι. Καλέ. Πόσο σωστά να πάρεις, άπλου τι θα γίνεις, όλες εκεί έρχονται. Θριαμβεύουμε καλέ στο Ματίλντα. Για να πετύχω και την ώρα, δεν γίνεται και ώρες βραδινές. Τετάρτη δεν είναι σήμερα. Ναι. Παίζω το απόγευμα. Ναι. Στις 7 παιδιά στο θέατρο Καρπόλη. Είπα και την ώρα. Ιδέες. Τι να πάω. Χουχου, διακτηνίζομαι. Φέρε μου λίγο αυτή τη σάντρα. 10 λεπτά το κάνεις. Γαλάτσια Ακροπόλη. Γαλάτσια Ακροπόλη, 10 λεπτά κουκλή. Κατευθείαν βγαίνω στο σκηνή. Φτάνω, hop. Γιατί με να μ' αρέσει. Πιο ωραία. Από κοντά δεν είναι πολύ ωραία. Νομίζω θα την πάρουν. Τη χάρηκα. Για να την πάρω εγώ. Πάρε μου ένα δώρο. Αυτή τη σαν να την πάρω δώρο. Θα τη φόραγα. Όπως είμαι ντυμένη έτσι. Θέλατε να είναι ύφασμα, υποθέτω. Κοίταξε, θα ήθελα να είναι πιο πλούσια. Δηλαδή πιο πολλά. Από μακριά κάνει ωραίο εφέ. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό το ταγέρ που φοράς, εμένα μου αρέσει. Όμως, σου είναι λίγο μεγάλο ίσως, ή επειδή είναι πολύ χοντρό, φαίνεται να σου είναι λίγο μεγάλο. Λίγο εξαφανίζεται η σιλουέτα. Μήπως είναι λίγο σφίξι. Α, γεια σου. Η φούστα είναι λίγο. Η φούστα είναι λίγο φούστα είναι πιο ευαζέ από την άντρα. Λοιπόν, κοίταξε Μαρία μου, είναι εντάξει, είναι προφανές το ότι πήγες να γίνεις συντηρητική. Αυτό το ταγέρ για να μπορούσε να φορεθεί από τη Μαρία που είναι σε αυτή την ηλικία και να είναι σοβαρή, δεν ήθελε σίγουρα αυτές τις μπότες. Ήθελα να το φέρω όπως είπα πριν στη Μαρία, ναι. Αλλά να έχω και ένα στοιχείο ας πούμε, που θεωρώ ότι φαίνει. Κοίταξε, η μισή σου εφάνιση είναι αυτές οι μπότες. Αυτές οι μπότες είναι λίγο πρόπερση. Εντάξει, και είναι η μισή σου εφάνιση. Όταν επιλέγουμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια τα οποία ήταν έντονη τάση πριν κάποια σεζόν, δεν πρέπει να τα βάζουμε τόσο, σε τόσο μεγάλη επιφάνεια και τόσο φορά παρτίδα. Αυτό αν φόραγες κάτι μακρύ και φαινόταν μόνο το χρώμα κάτω, ήταν εντάξει, δεν λέμε να πετάξει ο κόσμος τα παπούτσια που γάρασε πριν 3 χρόνια, αλλά τώρα δεν είναι πρόταση.
Θα ήθελα να φοράς κάτι λίγο πιο ισορροπημένο. Είναι πάρα πολύ κόντρα η υφές του ταγέρ με την μπότα. Είναι πολύ μάλινο το ταγέρ αυτό. Εγώ θα ήθελα να φοράς μία μπότα δερμάτινη, ίσως όχι τόσο ψηλή, λίγο πιο κοντή, να υπάρχει μία υποψία καλσόν, ίσως ένα δίχτυ. Θα ήθελα κάτι περισσότερο. Έβαλες ένα ταγέρ με μία μπότα και ένα πουκάμισο και λίγο άοσμο. Δηλαδή, επειδή δεν θέλω την μπότα, αν δεν βλέπω την μπότα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι κακό, δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν είναι ολοκληρωμένο, δεν βλέπουμε καμία πρόταση. Δηλαδή, ποια είναι η πρόταση? Φοράμε αυτό το ταγέρ με... Εντάξει, θα σου πω κάτι. Ναι. Τόσες προτάσεις έχω κάνει. 3 μήνες. Δεν μπορώ κάθε μέρα να έχω πρόταση. Να ντυθώ σωστά για το κόνσεπτ, ναι, αλλά μην πάμε μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή... Προσπαθώ συνέχεια να κάνω προτάσεις, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε κάθε μέρα να έχουμε πρόταση. Προσπάθησα σήμερα να ντυθώ πώς θα ήταν το σωστό, ας πούμε, για να πάει κάποια, εφόσον είχα ήδη ένα κόνσεπτ. Άρα σήμερα συμφωνείς ότι δεν κάνεις πρόταση? Πρόταση εννοείται πως δεν μπορεί, κάποια ξεκάθαρη, έντονη πρόταση καινούρια δεν κάνω. Απλά η πρότασή μου σε εισαγωγικά είναι, ναι, το πώς μπορείς να πας ντυμένη σε μια τέτοια περίπτωση. Πώς μπορείς να πας ντυμένη με αυτό το ταγέρ και μια μοβ μπότα? Φέρνοντας μια κόντρα, ναι. Δεν είναι όλες οι κόντρες ισορροπημένες. Εντάξει, μπορεί να μην πέτυχε αυτό. Α. Δεν διαφωνώ στο ότι μπορεί να μην πέτυχε. Ναι, δεν πέτυχε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Μπέτη μου, μαράκι μου, εμένα μου αρέσεις και θα σου πω ποια είναι τα λάθη κατ' εμέ. Η φούστα, αν ήταν λίγο πιο στενή και λίγο πιο κοντή, ώστε να βάλεις καλσόν και να μην κοντράρει το γκρι, επειδή είναι λίγο γκρι μουντό, έρχεται πολύ έντονη η μπότα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που το έβαλες με τη μοβ μπότα και δεν το έβαλες με μία μαύρη δερμάτινη που θα του πήγαινε μεν πολύ. Θα του δίνε και το πιο σκληρό ύφος που μπορεί να θέλαμε, το πιο σεξι. Αλλά μου αρέσει που πήγες να το κάνεις με χρώμα και να το κάνεις πιο νεανικό. Είναι κακή η εφαρμογή της φούστας και χάνει έτσι και η μπότα. Ήθελε και λίγο πιο κοντό, θα μπορούσε να βάλεις ένα καλσόν, να μην έρχεται σε άμεση επαφή το γκρι με το μοβ. Και επίσης αυτό το πουκαμισάκι είναι πάρα πολύ λίγο, Μαρία. Εγώ θα έβαζα με φιόγκο. Ή δεν θα έβαζα καθόλου και θα τα άφηνα γυμνό και θα έβαζα μία μπλούζα από μέσα που να μην φαίνεται και να βάλω ένα έντονο σκουλαρίκι. Αυτό που σου πει ο Άννα, να βάλεις λίγο χρώμα, μπορεί να ήταν και ωραίο να βάζεις και άλλα χρώματα. Και η τσάντα είναι πάρα πολύ βραδινή. 3 για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Μαράκι μου. Μου αρέσεις. Και μου αρέσει αυτό που έχεις κάνει. Σε σχέση τώρα με το κόνσεπτ, αυτή είναι μια αυστηρή εισαγγελέας. Άρα θα ασχοληθεί πολύ με την πότα σου. Οπότε σε αυτή τη λογική, αν θες να περάσει και το μήνυμα για το ποιος είσαι και πώς δίνεσαι και τι στυλ άνθρωπος είσαι... Το φέρω σιγά σιγά τις γυναίκες. Δεν το φέρνεις καθόλου σιγά. Το φέρνεις όλο στο πιάτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχεις μια μπότα η οποία είναι αυτό που... όπως λέει και ο Στέλιος, είναι μισή εμφάνιση, αλλά είναι πάρα πολύ έντονη. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Με λεπτομέρειες ότι η τσάντα είναι πάρα πολύ βραδινή, αλλά αυτό που βλέπω μου αρέσει. Όμως θεωρώ ότι πηγαίνοντας έτσι σε μια γυναίκα η οποία είναι αυστηρή και είναι εισαγγελέας, πάνω της δώσω ένα μήνυμα ότι εγώ το έχω περισσότερο από σένα. Είναι λίγο πιο πολύ πληροφορία από αυτό που χρειάζεται να δώσεις σε ένα θεατράκι που θα πας το απόγευμα 7 η ώρα και θα συναντηθείς με αυτή την κυρία. Θα σε έχει δει σίγουρα στην τηλεόραση, πεθερά σου, οπότε δεν θα την εκπλήξεις. 2. Ευχαριστώ. Για να δούμε το σύνολο. 9,3. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Εύα Μπάς.
καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Θύμισέ μας το δικό σου κόνσεπτ. Λοιπόν, εμένα η γλυκιά η πεθερούλα δεν με πολύ συμπαθεί. Άρα γνωρίζεστε. Όχι, δεν γνωριζόμαστε. Απλά επειδή εγώ είμαι στο παιχνίδι, εκείνη με ξέρει. Μας βλέπει εδώ. Είναι και αυτό. Έχει μια λανθασμένη άποψη βεβαίως, γιατί εδώ κάνουμε μια δουλίτσα. Είναι δίκοπο μαχαίρι είμαι... δημοσιότητα ναι. Για όλους. Γενικότερα, γιατί ξέρεις. Δημιουργούν οι άνθρωποι άποψη. Βγαίνουν για... συμπεράσματα χωρίς να. Αλλά είναι λογικό. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι. Είναι αναπόφευκτο. Και δεν αρέσει σε όλους αυτό η δημοσιότητα κτλ. Μπορεί να. Και δεν σε συμπαθεί τέλος πάντων. Και δεν με συμπαθεί, ναι. Και έχει πει στον Κανακάρη. Τζόνι. Στον Τζόνι, ναι. Τον ξεχάσαμε για λίγο. Μην το πουλήσεις έτσι. Ναι, έχει πει στον Τζόνι λοιπόν ότι δεν θέλει να με γνωρίσει και ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη σχέση. Ο Τζόνι όμως, επειδή με θέλει πάρα πολύ. Με τόσο αγαπάει, έχετε κάνει. Έχετε τόσο, ταξιδέψει. Έχετε πάει θέατρα. Έχουμε πάει, έχουμε έρθει, ναι. Της λέει, όχι μητέρα, θα τη γνωρίσεις, να δεις ότι είναι ένα πολύ καλό κορίτσι. Μην βλέπεις τώρα εκεί που στις εκπομπές αυτά που κάνουν. Πρέπει να τη γνωρίσεις καλύτερα. Και? Εκείνη έχει μπει στο νοσοκομείο για κάποιο θέμα υγείας που έχει. Ναι. Και έτσι βρίσκει την ευκαιρία ο Τζόνι. Να πάτε να την επισκεφτείτε. Να πάμε να την επισκεφτούμε μαζί. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έχω πει στη μητέρα μου ότι θέλω να σε πάω να σε γνωρίσει. Και εν τέλει εκείνη συμφωνεί, επειδή ωραία. Είναι και στο κρεβάτι του πόνου, σου λέει αφού δεν έρχεται μόνος του, θα μου τον φέρει αυτή. Βλέπω έχει κάνει μια επέμβαση στο γόνατο. Ναι. Την έχει κάνει η μαμά μου αυτή την επέμβαση. Α, ναι. Ναι. Είναι σοβαρή. Δεν μπορείς να περπατήσεις μετά για λίγο καιρό. Και χρειάζεται βοήθεια. Θες βοήθεια, σίγουρα, γιατί εγώ εκείνη τη μέρα έμπαινα στο Survivor που την έκανε η μαμά μου. Ωραία. Και θες έναν άνθρωπο οπωσδήποτε, μη σου πω δύο-τρεις. Οπότε τώρα... Να δεις που θα σε βάλει... να θα κάνεις... με συμπαθήσει τελικά. Θα σε συμπαθήσει. Θα της είσαι απαραίτητη. Λοιπόν, κορίτσια. Για να δούμε. Ναντίν μου. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει το παντελόνι. Και οι μπες που κάνεις κάτω από το pullover. Μ' αρέσει όλο το συνδυασμό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Μ' αρέσει. Έβαλες όμως, εντάξει, ένα μέτριο βαθμό. Ναι. Θα μπορούσα να... Τα παπούτσια δεν μ' αρέσουν, Okay. Αυτό. Τι θα έβαζες, δηλαδή. Είναι ποτάκι. Άλλο χρώμα, ναι. Δεν μ' αρέσει επειδή είναι μητερό. Α, Okay. Αυτό. Πατρίτσια. Λοιπόν, μ' αρέσει που έβαλες το χρώμα. Δεν μ' αρέσει τσάντα, ιδιαίτερα. Απλά ξέρεις που μπερδεύομαι στο ότι μ' αρέσει το pullover με το πανοφόρι. Ναι. Και μ' αρέσει το πανοφόρι με το σύνολο. Νομίζω ότι θα κρατούσα απλά ένα από τα δύο χρώματα, κατάλαβες. Δηλαδή να είχε ένα pullover στην ίδια παλέτα με την παντελόνα και να κρατούσες το πανοφόρι. Ή να είχες μετά ένα πανοφόρι στην ίδια παλέτα με το παντελόνι. Ναι. Okay. Και να κρατούσες το pullover. Ναι. Αυτό και δεν μ' αρέσει και πολύ η τσάντα. Αυτό. Ωραία, Πατρίτσια μου. Πάμε στο μέσο όρο. Τρία ακόμα ένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Εύα μου. Εγκεφαλικό. Δεν ξέρω τι σκεφτόσουν κάνοντας αυτό το λουκ. Πραγματικά. Άκου να σου πω. Από μόνο στο κομμάτι είναι μια χαρά. Μεταξύ τους δεν ταιριάζει τίποτα με τίποτα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί η καμπάνα δεν είναι κακή. Είναι ένα ιδιαίτερο παντελόνι. Έτσι. Μπορεί να μην το επέλεγα εγώ να το βάλω, αλλά απ' την άλλη πάνω σου δεν με χαλάει. Ναι. Αν λοιπόν έπρεπε και ήθελες να πας με αυτή στο νοσοκομείο που... Εντάξει, δεν μου κάνει για εκεί που πας, αλλά θα μπορούσες να την ησυχάσεις λίγο, βάζοντας ένα πιο ζεστό, όχι τόσο κόντρα, κίτρινο χρώμα που... Σκέφτηκα να το βάλω σκέτο με αυτό που φορά από μέσα, αλλά θα ήταν σκέτο... Πιο σωστό χρώμα είναι το από μέσα, σίγουρα. Αυτό εδώ. Αλλά αν ήθελες να βάλεις ένα... Σίγουρα, πολύ πιο ωραίο. Αλλά πολύ μετά πιο θα ήταν σκέτο που κάμισο και παντελόνι. Καλά, και τώρα που βάλεις ένα πουλοβεράκι, τι έγινε, δηλαδή. Layering. Λοιπόν, τα χρώματα του παντελονιού είναι ζεστά. Ναι. Δηλαδή, λαδί, καφέ, πορτοκαλί, εκρού, τέτοια χρώματα ήθελε για να δέσει σωστά. Να το βγάλω αυτό, να το δείτε με το καλύτερα, βγάλω το γιατί το βλέπω. Μισό λεπτάκι. Έβαλες δύο χρώματα τόσο έντονα, το μπλε και το κίτρινο. Είναι μπορώ. Τόσο έντονα και τελείως άλλη παλέτα, όπως σας λέει και ο Στέλιος, και έχει πάρα πολύ δίκιο. Τα χρώματα, όταν επιλέγουμε να τα συνδυάσουμε, θέλουν πάρα πολύ το προσοχή. Βγάζω, ναι. Αυτό είναι τόσο φλούο το κίτρινο, τόσο έντονο, που έρχεται σε τεράστια κόντρα και σε αντίθεση, κακή αντίθεση με το παντελόνι. Νίγηκα καλά. Ναι.
Ενώ αυτό που φοράς είναι πολύ πιο σωστό χρωματικά. Έχει μια ηρεμία. Ησυχάζει και λίγο το παντελόνι. Γιατί το κίτρινο έρχεται και μας το δείχνει ακόμα περισσότερο το παντελόνι. Δεν ταιριάζει καθόλου με το κίτρινο και καθόλου με το μπλε. Καλύτερα κίτρινο, έτσι. Ναι, το κίτρινο με το μπλε χρωματικά εκείνα τα δύο ταιριάζουν. Με την παντελόνα δεν έχουν καμία σχέση. Πήγα να κάνω color blocking, αλλά έκανα coco blocco. Coco blocco έκανες, ακριβώς αυτό. Το κατάλαβα. Λυπάμαι, Βάκη, σήμερα δεν σου βγήκε. Ένα. Εντάξει. Δημήτρη μου. Αγαπητή Εύα. Είναι λάθος όλο, διότι ναι. Η κυρία αυτή είναι στο νοσοκομείο. Ναι. Χτυπημένη, ξέρεις, από ασθένεια. Από τη μοίρα. Από τη μοίρα. Θα της που δώσεις πήρε άλλη μία μαχαιριά στο άλλο γόνατο. Δηλαδή είναι... Τα σιγανά που τα μάκια να φοβάστε. Σκύλε που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Ναι, καλά, μας τα παγκιάζει. Είναι μία γυναίκα... Δεν έχει άδικο σε αυτό, στην παροιμία. Είναι μία γυναίκα που δεν σε θέλει 5 χρόνια. Όχι 5, καλέ. Πόσο είναι αυτό εκεί. Εδώ και 5 χρόνια. Εδώ και 5 χρόνια. Λύσαξε κι αυτή. Μπορώ που έχω διαβάσει κιόλας. Εδώ και 5 χρόνια μητέρα του συντρόφου της δεν τη θέλει να τη συναντήσει. Ναι, ναι. Κλείσαμε. Ναι. 5 χρόνια λοιπόν αυτή δεν σε θέλει. Και έχετε επιλέξει να πάτε να τη κάνετε τουπ στο νοσοκομείο. Εισβολή. Ναι. Οπότε όλο αυτό έχει επίσημη υπερβολή. Σε αυτό το κίτρινο είναι και λίγο εχθρικό σε έναν άνθρωπο που είναι σε ένα νοσοκομείο. Εχθρικό, το πράγμα. Εχθρικό, ναι. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έντονα και για νοσοκομείο γενικά. Μια που είμαστε και στην τηλεόραση, λέμε ότι στο νοσοκομείο πάμε λίγο πιο μαζεμένοι. Γιατί γενικότερα ο κόσμος εκεί πέρα ζορίζεται. Για επίσκεψη, πας, δεν είναι. Για επίσκεψη, αλλά και άλλοι. Άλλοι επισκέπτονται ανθρώπους οι οποίοι είναι δύσκολα, άλλοι είναι εύκολα. Εντάξει, δεν έκανε ανοιχτή καρδιά. Έχει και άλλες. Δεν είναι μόνη στο νοσοκομείο. Έχει κόσμο γενικά. Είναι πριβέ αυτή. Ωραία. Γενικότερα στο νοσοκομείο να προσέχουμε πώς πηγαίνουμε, διότι εντάξει, είναι άνθρωποι καταλαβαίνω, οι οποίοι περνάνε δύσκολα και αυτοί που είναι μέσα οι ασθενείς, αλλά και οι άνθρωποι οικοί τους. Οπότε καλό είναι να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Δηλαδή αυτό το παντελόνι δεν θα πήγαινε ποτέ σε νοσοκομείο αυτό το παντελόνι. Πήγαινε να πιεις για καφέ με τις φίλες σου, πήγαινε να πιεις τα κρασάκια σας που γουστάρετε. Ναι, γουστάρετε, κατάλαβα τι λέτε. Εντάξει. Αλλά μη σκάς τώρα στο νοσοκομείο αυτό το παντελόνι, ρε κούκλα μου. Γιατί τι έχει, δεν είναι πολύ ωραίο. Κάνει και τσαχφινιές. Οπτασία. Φουρέιρα, λοιπόν. Θα χορέψεις. Μπορώ. Για κάνε ρίξε τώρα. Πάτε να τραγούδι καλέ. Όχι, όχι, δεν έχω. Δεν είμαι σε μούντι, είμαι άρρωστη, είμαι άρρωστη. Ιδού η Ρόδος. Μπορώ και έρθεις να κουνιέσαι. Μ' αρέσει και αυτή η παροιμία. Τα έχω κάνει άλλες μέρες, δεν έχετε παράπονο. Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, Ευάκη μου, καλό φρόντισε την επόμενη φορά που θα πάω στο νοσοκομείο γενικά. Το κατάλαβα, εντάξει. Καλή τύπα ξύλο, μην πάει η κοπέλα. Ένα. Ευχαριστώ. Μαζέψου όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο. Εκτός νοσοκομείου, απλώσου. Στο νοσοκομείο, μαζέψου. Οκ. Στέλιο! Τι κατάλαβες σήμερα, για πες. Ότι ήταν πολύ έντονη η παντελόνα για το νοσοκομείο. Καλά, και το κίτρινο χρώμα. Και το μπλε. Εντάξει, την άλλη φορά, λευκά, γκρι, καφέ. Το ένα που έχεις επιτύχει είναι επειδή τώρα είσαι στο My Style Rocks και ρίχνεις και λάδι στη φωτιά. Δεν σε θέλει που δεν σε θέλει. Τώρα να σε βλέπει και στην τηλεόραση. Θα σου πει τώρα. Βρίσκει άλλες δικαιολογίες, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Θα μπει στο νοσοκομείο και θα λένε είναι αυτή η Εύα Μπάση. Ναι, το ναι, My Style Rocks. Είναι αυτή, είναι αυτή, είναι αυτή, είναι αυτή. Μετά που θα φύγει, θα έρθει ο νοσοκόμο και θα σου πούνε ο γιο σου τα έχει με αυτήν από το My Style Rocks. Τέλειο. Κατάλαβε, αρχίζει αυτή λίγο να ψήνεται μετά. Για καφέ, ναι, έγινε μία κοπέλα, γιατί μπήκα μέσα και κάτι ζητούσαμε τραπέζι μαζί με την Έλλη ήμουνα. Σα βρήκανε. Και είναι μία κοπέλα και έρχεται και μου κάνει έτσι. Μου λέει είσαι η Εύα από το My Style Rocks και τη λέω ναι. Καλά μου λέει, από τη φωνή σε κατάλαβα. Σκέψουμε την Ιωάννα να σου να τι θα γινόταν. Λέω στο σερβιτόρο το τραπέζι που είχαμε κλείσει, που είδε και μας πάει ο άνθρωπος. Και της λέω, καλά, είσαι καλά από τη φωνή. Ναι, μου λέει, είσαι χαρακτηριστική φωνή. Εσύ και η Ιωάννα. Έλα, μου λέει να βγάλουμε μια selfie. Της λέω, καλά, εννοείται. Και η Μαρία. Η Ιωάννα δεν προλαβαίνει να πάρει τηλέφωνο κάπου για παραγγελία. Εμένα δεν το λένε συνέχεια στο δρόμο. Είμαι στα μαγαζιά. Είμαι στα μαγαζιά και ψωνίζω και μιλάω στο τηλέφωνο καμιά φορά. Και έρχονται, είμαι εγώ έτσι στα ράφια και έρχονται από πίσω και μου λένε «Καλά σε κατάλαβα εγώ αυτή τη φωνή». Εσύ ναι, χαίρεσαι γιατί... με αυτό. Όχι, ναι, όχι, είναι λίγο. Η φωνή της Ιωάννας είναι σε μία συχνότητα τέτοια που μπορεί να ραγίσει κρίσταλο, θεωρώ. Κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που έχεις τη φωνή, γιατί αν ήσουν και πίσω από τα ράφια, δεν φαινόσουν κιόλας. Και η Μαρία όμως έχει χαρακτηριστική φωνή. Και η Μαρία, και η Μαρία. Η Μαρία όταν ευρειάζει πιο πολύ. Η Μαρία όταν τα παίρνει.
Ειδικά με τη μάσκα εκείνη την ημέρα που ακουγόταν μόνο φωνή, καθόλου πρόσωπο. Ανεβαίνει η κλίμακα, εσύ που το ξέρεις, ανεβαίνει πάνω. Ναι, παιδί μου, η συχνότητα είναι. Για να δείτε τι τραβάμε. Φαίνεται στη φωνή μου. Αφού σας έχω πει και εσένα και της Ιώνας, θα μιλάτε λίγο πιο χαμηλά. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, κυρία Μαγιμόνα. Κατέβασε το. Γιατί και εμένα η φωνή μου είναι λεπτή. Αλλά το κατεβάζω λίγο. Θέλω να κάνεις μάθημα. Εδώ, στο διάφορο. Να κάνουμε ορθοφωνία. Είναι πολύ κουραστικό μάθημα πάντως. Στέλια μου, δεν έχεις ολοκληρώσει όπως πάντα. Ναι. Αχ. Με τον καημό Εύα, κοίταξε, το μόνο ζητούμενο για μία επίσκεψη σε νοσοκομείο είναι η ηρεμία στην εμφάνιση. Ναι. Και μία απλότητα. Εσύ, σαν να το προσπάθεις λίγο παραπάνω γιατί είναι και πεθερά κτλ. Ναι, ναι. Να της κάνεις εντύπωση, αλλά είναι και το παντελόνι... Too much. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, αν το φοράγεις λίγο πιο ήρεμα, με μπλε όπως σου πιμπέτη, με μαύρο ίσως, με μπες, θα είχε μια ηρεμία. Εγώ θα ήθελα ένα πουκάμισο πιο φαρδί και πιο μακρύ. Αυτό είναι λίγο πουκαμισάκι που φοράς από πάνω. Αν φοράγεις ένα πουκάμισο λίγο πιο αντρικού τύπου και λίγο πιο μακρύ, και ίσως ένα ζωνάκι και ένα πανωφόρι ή μια ζακέτα πλεκτή, θα ήσουν και μια τσάντα λίγο πιο χαλαρή. Θα ήσουν εντάξει. Είναι απογευματινή πάντως, δεν είναι βραδινή. Είναι απογευματινή, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα ρούχα. Ναι. Καμία σχέση με αυτά τα ρούχα. Το συνδυάσαμε με το παλτό εγώ. Και εκτός το δεν συνδυάζεται ούτε με το παλτό, ούτε με το παντελόνι, ούτε με το πουλόβερ. Εντάξει, έγινε ένα λάθος. Λοιπόν, okay. Το θέμα ότι δεν... Βάλτε μου τον Άσο εκεί πέρα, ξέρω ότι θα βάλετε. Πού ξέρεις να φεύγω, να πάω στο καθισματάκι μου να κάνω τη γη όμορφα και ωραία. Καμιά φορά, εσύ δεν έκανες ένα λάθος, έκανες πολλά λάθη σήμερα. Εντάξει, δεν έχει πιο κάτω. Άμα είχε θα μου βάζατε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι, μην αγχώνεστε. Πάμε να δούμε το σύνολο. 6,1 Εύα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη. Γεια σου, Ιωάννα. Κάνεις. Καλά είσαι. Καλά κι εγώ. Τι γίνεται. Όλα καλά. Πού πάμε. Πάω στο Αγρίνιο. Ναι. Είναι μεσημέρι Κυριακής. Ναι. Πάω να γνωρίσω την πεθερά μου, τη μέλουσα μάλλον πεθερά μου. Τα έχω έναν χρόνο με έναν λογιστή και είμαι pole dancer στο επάγγελμα. Η πεθερά μου όμως είναι παραδοσιακή και πολύ συντηρητική. Και πάω να τη γνωρίσω όπως καταλαβαίνεις, να μου κάνει το τραπέζι. Αυτά. Ωραία. Τι έχεις επιλέξει για να δω. Γίνεις αποχρώσεις. Ναι. Ωραία. Φοράω ένα φόρεμα με μία καμπάνα. Ένα παλτό. Κορίτσια, βαθμολογία. Μαρίνα μου, που είσαι εδώ. Καλησπέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ντύσιμο. Θεωρώ ότι είναι chic, είναι όμορφο, σου πάει. Ίσως λίγο τα χρώματα νιώθω ότι σε μοντέρν, αλλά θεωρώ ότι εφόσον στο concept υπήρχε ότι είσαι pole dancer, μάλλον για κάποιο λόγο μπήκε, υποπτεύομαι τώρα εγώ. Οπότε παγίδα ήταν, παιδί μου. Αυτό δεν θα έπρεπε κάπου να φαίνει. Ένα τσακ, ένα κάτι. Όχι, το κατάλαβα. Κατά τα άλλα, το ντύσιμο είναι καλό. Δηλαδή, εγώ εκεί έχω. Αυτό είναι το μόνο μου θέμα. Ότι μήπως έπρεπε να φαίνεται λίγο αυτό. Όχι, τι να πάρει μαζί. Τι να πάω με το στήλο ή με τις τακούνες. Δεν ξέρω.
Όχι. Εκεί στο Αγρίνιο βγες έξω. Και το άλλο είναι chic, είναι κάνει μια φιγούρα. Ναι. Ναι, όχι, γενικά σαν ντύσιμο είναι chic, είναι κομψή. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Mm-hmm. Πόσο χρονών είσαι στο κόνσεπτ? Έχεις κάνει κάτι να μεγαλώσεις λίγο ή όχι στην ηλικία σου? Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να λέει ηλικία. Νομίζω στην ηλικία μου. Είμαι 26 χρονών. Προσπάθησα έτσι να κάνω ένα look λίγο πιο συντηρητικό, έτσι. Καλά, δεν είναι πολύ έξω από τα νερά μου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ βγαίνω έτσι έξω. Ναι. Αλλά γενικά είχα στο μυαλό μου, επειδή η γιαγιά μου πάντα μου έλεγε, όταν φορούσα κοντές φούστες, μου έλεγε, «Παπα, παιδάκι μου, πώς βγαίνεις έτσι έξω?» Όσο πιο μακρύ ήταν το ρούχο που φόρεγα, τόσο πιο πολύ της άρεσε. Και λέω, θα της αρέσει. Λέω, άμα πάω έτσι λίγο πιο... Αυτά στα λέγε η γιαγιά σου. Ναι, αλλά εντάξει, είναι... Είναι μεγάλες ηλικίες η πεθερά μου, φαντάζομαι, οπότε... Okay. Να δίνουμε. Ναι. Τι έχει γίνει με το στυλίστα καταρχάς, έχει συνεχίσει? Αναρωτιέμαι σήμερα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Έχει βγάλει ένα ωραίο σύνολο. Μήπως έκανε ένα εξτραδάκι αυτή τη βδομάδα? Ωραία τα χρώματα. Έκανε υπερορίες. Το φόρμα είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το look. Αλλά δεν φαίνεσαι σαν... Δεν μου βγάζεις. Είσαι pole dancer. Μα αυτό ήθελα. Έχεις βγάλει πολύ chic. Είναι chic για μένα αυτό το look. Και για μένα. Ή πρέπει να υπάρχει κάτι κιτσαριό. You know? Γιατί θεωρείς ότι η pole dance είναι kids? Είναι επάγγελμα. Το επάγγελμα έχει, δεν έχει να κάνει. Έχει, υπάρχει δεν κάτι. Δεν συμφωνώ. Kids. Το επάγγελμα δεν έχει να κάνει με, τη, με την προσωπικότητα του ανθρώπου ή με το στυλ του ανθρώπου. Εγώ πιστεύω ότι το ρούχο είναι η βιτρίνα του ανθρώπου. Οκ. Okay. Ναι, αλλά δεν. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Εξαρτάται τι, πώς ζεις, τι κάνεις, τι δουλειά κάνεις, όλο αυτό. Μα το pole πάει dance. Για το στυλ που είσαι. Το pole ξέρεις. Dance είναι. Είναι άθλημα. Είναι χορός. Ναι, δεν είναι. Είναι super, super sexy. Ναι, αλλά επειδή ξέρω κοπέλες που ασχολούνται με αυτό, δεν έχει καμία σχέση με το πώς βγαίνουν έξω. Είναι έτσι. Έτσι είμαι εγώ. Εγώ δεν προσποιήθηκα κάποια άλλη. Τέλος πάντων, μ' αρέσεις πάρα πολύ σήμερα. Οκ, okay, ευχαριστώ. Μ' αρέσει η τσάντα, τα σκουλαρίκια, το φόρμα, το παλτό, το παντελόνι μέχρι το παπούτσι. Αλλά δεν μου βγάζεις... Pole dancer. Αυτό. Έλα, Παναγία. Και είσαι πολύ όμορφη. Σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί. Αυτό. Ας βάλουμε μία τελεία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν μου. Ευχαριστώ. Τρία. Δημήτρη μου. Γεια σου, Ιωάννα. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Έτσι ντύνονται οι pole dancers. Έτσι ντύνονται. Εγώ ξέρω πάρα πολλές pole dancers και έτσι ντύνονται. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι το ντύσιμο αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα. Αυτή είμαι εγώ. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Είναι το στυλ μου μάλλον, αλλά δεν έχει να κάνει με το. Είμαι καλά, δεν είναι εκνευρίστηκα. Είμαι καλά. Καλέ, τι δεν εκνευρίστηκε? Άμα είχε ένα μια χειρομοβίδα, θα την πέταγε στην Αντίνα. Έτσι, απέναντι. Την Αντίνα. Είναι και τα μαλλιά φουντωτά, θα άρπαζε αμέσω να την κουκτά. Τα έκανα γιατί μου είπατε ότι μου πάνε. Γιατί ναι, εγώ νομίζω ότι έχει ξεμπροστιάσει για το στυλίστα και τα αυτά και τη έχει λίγο άχτη. Καλέ, την αγαπώ εγώ την Αντίνα. Φαίνεται. Φαντάζομαι να μην την αγαπώ. Και αυτή κατά βάθος. Ναι. Να τη ρωτήσουμε, από πίσω είναι. Γεια, πες μας. Να τη... Γεια, πες μας. Μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Την αγαπάω την Ιωάννα. Ορίστε. Είναι το ωραίο victim που έχεις γύρω σου και περνάς ωραία μαζί της. Είναι το ωραίο θύμα. Την είπε θύμα. Με είπες θύμα. Το ωραίο θα τα θύμα μετά. Που έχεις δίπλα αλλά σου. Αλλά περνάω ωραία μαζί της. Και είναι καλά. Fun. Άρα πρέπει να έχεις θύμα. Ως προς τι θύμα? Fun θύμα, you know. Καλό προέρετα, nice φαντάζομαι. Nice victim, you πώς να, θα το τι εξής. Σημαίνει ωραίο θύμα, δηλαδή, τι είναι? Αυτό δεν θες να πεις. Η αλήθεια είναι ότι με κομπλεξάρεις. Δέχεται το χιούμορ σου. Πολύ. Μιλάμε πάρα πολύ από μαζί. Πραγματικά. Εμείς είναι fun victim. Ναι, αλλά όταν βγαίνεις στην τηλεόραση δεν το δείχνει αυτό.
Έχω παρεξηγηθεί, γιατί... Εσύ το αφήνεις να παρεξηγήσεις. Εγώ σας το έχω πει, είναι αυτή η αμηχανία που μου προκαλεί και backstage είναι πολύ πιο χύμα. Χαλάρος. Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Χαλαρός. Έτσι λέω κάθε φορά, αλλά... Γιατί το γράψαμε το ότι είναι ball dancer αυτή. Εγώ θεώρησα ότι είναι παγίδα. Γενικά. Δηλαδή λέμε να γράψουμε μπακάλικο, όχι. Να γράψουμε νοσοκόμα. Ball dancer, τέλειο, έτσι κι αλλιώς δίνονται κανονικά αυτές. Εμείς, από πού είμαστε δηλαδή. Εγώ... Όχι, εγώ να σου πω τώρα. Εντάξει. Γιατί το γράψαμε. Για να με παγιδεύσετε. Αν σε παγιδεύσουμε. Γιατί, γιατί είσαι victim γι' αυτό. Γιατί είσαι victim. Είπε, καλά, είπε πριν, δεν το ακούσατε, της λέει, δεν έχει στηθεί για pole dancer και λέει, όχι, ήταν παγίδα και το ξέρω, εγώ το κατάλαβα, γιατί είμαι και έξυπνη. Ένα που είσαι και έξυπνη. Α. Ο επόμενος. Όντως τώρα. Εντελώς. Γιατί. Γιατί είναι το πέλαγο βαθύ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μα θέλω να μάθω. Τι να μάθεις, εκτός concept τελείως. Δηλαδή πώς, τι εννοείται, να μου το εξηγήσετε. Δεν έχει καμία φαντασία αυτό που έχει κάνει και δεν εξηγώ τον βαθμό μου. Δεν έχει καμία φαντασία. Δεν έχει τίποτα από αυτό που γράψαμε. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να έχει. Στον επόμενο ρώτα, όχι εμένα. Ευχαριστώ. Στέλια μου. Τον είσαι κνευρίσει. Ξεκάθαρα. Και δεν είναι παγίδα. Συχνά. Να σου πω, έχει όλες τις απαντήσεις. Έχει όλες τις απαντήσεις, Ιωάννα. Όλες, αλλά και την απάντηση ήταν παγίδα το κόνσεπτ. Εντάξει, δεν την περίμενα να την ακούσω. Εγώ έτσι φαντάστηκα. Αλήθεια. Θέλουμε να σε παγιδεύσουμε. Είπα να το έγραψαν αυτό προφανώς. Θέλουμε να σε παγιδεύσουμε εσένα συγκεκριμένα που παίρνετε το κλήρο στην τύχη. Άκου να δεις. Όχι, γενικά. Για να σου θυμίσω. Παίρνετε, έχετε μία γυάλα και κάθε μία στην τύχη τραβάει κάτι. Μιλάω για μένα. Εγώ μιλάω για μένα τώρα. Και λέω, έχετε μία γυάλα. Αυτή η γυάλα έχει μέσα κάποια κόνσεπτ. Τυχαία, τσιμπάτε, βάλτε το χεράκι μέσα και το βγάζετε. Δεν είναι παγίδα για σένα, κούκλα μου γλυκιά. Μιλάω στον Ενικό γιατί μιλάω για μένα, γιατί σε μένα έτυχε αυτό το κόνσεπτ. Δεν ξέρω βάζουμε. Ότι ωραία. Έτυχε σε μένα. Ναι, όχι, και είπες για να με παγιδεύσετε. Δεν το ούτε το επέλεξα. Είπες για να με παγιδεύσετε. Λοιπόν, ωραία. Να, τι να πω, για να μας παγιδεύσετε αφού σε μένα έτυχε. Γιατί να σας παγιδεύσουμε εδώ πέρα, έχουμε έρθει για να παγιδεύσουμε. Για να παγιδεύσει. Τι είμαστε κυνηγοί. Και κάνουν, βάζουμε παγίδες. Να πω ότι πώς το σκέφτηκα εγώ. Το είδαμε πώς το σκέφτηκες. Ό,τι σε παγιδεύσαμε. Φαντάστηκα με το που διάβασα το κόνσεπτ ότι αυτό γράφτηκε για, όντως για να μπερδέψει αυτόν που θα του τύχει. Μάλιστα. Λόγω του ότι δεν θα μπορούσα να πάω στην πεθερά μου εγώ βγάζοντας το επάγγελμά μου. Εφόσον είναι μια παραδοσιακή γυναίκα στο Αγρίνιο, Κυριακή μεσημέρι. Λοιπόν, άκουσε με, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν, το pole dancing, όπως είπες και εσύ, είναι άθλημα. Ακριβώς. Είναι λίγο παρεξηγημένο το pole dancing, διότι χορεύεται σε strip show κτλ. Γιατί από εκεί ξεκίνησε όμως. Στην πραγματικότητα όμως, είναι μια πάρα πολύ καλή γυμναστική. Το ξέρω. Το κάνουν πάρα πολλές κοπέλες, οι οποίες επιτυχάνουν, έχουν φανταστικά σώματα. Και έχω και πολλές φίλες που κάνουν pole dancing. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Και όλες λοιπόν, όταν ξεκινάνε να κάνουν pole dancing, το ρίχνουν στην υγιεινή διατροφή, έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία σώματα. Είναι καταπληκτική γυμναστική και το σώμα τους το δείχνουν. Να το δείχνουν ότι είναι γυμνασμένες κλπ. Εσύ σήμερα έκανες τα πάντα για να το κρύψεις. Και επίσης, πας να συναντήσεις την πεθερά σου. Mm-hmm. Τι θα κρύψεις ότι χορεύεις pole dancing και δεν να ντρέπεσαι γι' αυτό. Ντρέπεσαι για τη δουλειά σου, κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται για τη δουλειά Όχι. του. Όχι, εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά είναι σαν να ντύθηκες μία άλλη. Εγώ ντύθηκα λοιπόν, συντηρητικά. Το pole dancing δεν μπήκε για να σε παγιδεύσει. Mm-hmm. Μπήκε για να μας δείξει πώς μία γυναίκα που ασχολείται με το σώμα της. Που αθλείται, που γυμνάζεται, ντύνεται για να πάει να βρει την πεθερά της στο Αγρίνιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή εσύ νιώθεις ότι έχεις ντυθεί ως μια pole dancer που πάει μια Κυριακή στο Αγρίνιο να γνωρίσει την πεθερά της. Εγώ νιώθω ότι έχω ντυθεί ως μια μέλουσα νύφη, ναι. η οποία πάει να γνωρίσει πρώτη φορά την πεθερά της στο Αγρίνιο για ένα μεσημεριανό τραπέζι. Mm. Και έχω ντυθεί, επειδή είναι παραδοσιακή, έτσι πιο συντηρητικά, χωρίς να χάνω βέβαια το στυλ, έτσι, θεωρώ. Και αυτό σκέφτηκα. Δεν θεώρησα ούτε ότι πρέπει να πάω με στενά για να δείξω το σώμα μου, εφόσον είναι πολύ... Εμένα, ας πούμε, η γιαγιά μου που είναι παραδοσιακή, δεν της άρεσε ποτέ να με βλέπει με στενά και κοντά ρούχα. Έτσι, άκουσε λοιπόν, με. Το σκέφτηκα. Αυτό που σου πει να ντύνει πριν... Εντάξει.
ότι τα ρούχα μας αντιπροσωπεύουν το τι είμαστε, το τι δουλειά κάνουμε, το πώς είμαστε στη ζωή μας. Αυτό είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κόντρα με έναν άνθρωπο που αθλείται πολύ και που χορεύει πολύ και που είναι δουλειά του αυτή. Δεν έχει συνοχή. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δύο. Είναι αυτόν τεμή το δύο, ξέρεις. Μπέτη μου, δεν έχει και δυόμιση. Λοιπόν. Όχι, δυόμιση, θα ξέρω. Ιωάννα μου, αυτή η εμφάνιση, όπως το είπες και εσύ, είσαι εσύ. Δεν είναι μια κοπέλα που κάνει pole dancing. Όσες κοπέλες έχω γνωρίσει που κάνουν αθλητισμό, ασχολούνται με γιόγκα, με γυμναστική, με όλα αυτά τέλος πάντων τα ίδια γύμνασης, δεν δίνονται έτσι. Έχουν πάντα κάτι σπορτίβο στην εμφάνισή τους. Και αυτό που σου λέει ο Στέλιος, φοράνε λίγο στενά. Θα μπορούσε να βάλεις ένα στενό ωραίο παντελόνι, με μία μπότα, ένα πουλοβεράκι, δηλαδή απλά. Πας στην πεθερά σου απλά. Αυτό είναι μια υπερπροσπάθεια να δείξεις ότι είσαι fashion και δεν τη βλέπουμε, αφού το concept είναι καθοδήγηση. Mm-hmm. Είσαι pole dancer. Τέλεια. Τελεία και λέω τέλεια. Είσαι η τέλεια pole dancer. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έφτιαξες. Δηλαδή σε μια άλλη μέρα καθημερινή θα παίρνεις ψηλό βαθμό. Αλλά τώρα δεν μπορώ να σου τον δώσω. Mm-hmm. Γιατί δεν τη βλέπω, την pole dancer. Βλέπω ένα ωραίο σύνολο. Δύο. Ευχαριστώ. 8 Ιωάννα μου, ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ναντίν Αντζάουι. Θύμισέ μου το δικό σου κόνσεπτ. Πάω σε κηδεία. Mm-hmm. Είμαι 2 χρόνια... Με το φίλο σου. Mm-hmm. Okay. Και πάω να γνωρίσω, θα γνωρίσω την πεθερά μου εκεί. Ναι, ποιον έχετε χάσει? Ο παππούς. Ο παππούς του αγόρι μου. Okay. Αυτό. Και σου έχει δώσει... Έχετε πει ότι θα συναντηθείτε εκεί πέρα, δηλαδή θα το συνοδεύσει για να γνωρίσει τη μαμά του? Θα πάμε σπίτι της πρώτα και μετά θα πάμε σε κηδεία. Αυτό και εκεί, ναι, είναι κάπως weird. Okay, ναι, είναι περίεργο. Ναι. Και πολύ άβολο. Ναι. Ωραία, okay. Κορίτσια, βαθμολογία. Φωτεινή μου. Hi, Nadine. Εμένα μου φαίνεται... Πόσο χρονών είσαι στο concept? Πόσο χρόνο είμαι? Στο concept, ναι. Αυτό που είμαι, 38. Okay. Εντάξει. Okay, so, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ μια γυναίκα που θα ήταν γύρω στα 80, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το αλήθεια. Ναι, από εδώ που το βλέπω τώρα. Το μόνο που το κάνει λίγο πιο... Ξεσαγωγικά, μοντέρνο είναι η φούστα, επειδή είναι πιο στενή. Αλλά οι πέλες, το παλτό, ήθελα να βάλω όλα αυτά. Classic. Νομίζω άμα είχε ένα άλλο παλτό, θα το άλλαζε εντελώς. Αυτή η γραμμή το γιώνει πάρα πολύ και σε κάνει να φαίνεσαι άλλη και εντελώς, άλλη δεκαετία. Ναι, αυτό. Okay. Μας έφυγες πολλές δεκαετίες, δεν είπες? Ναι. 40-50. Ναι, άλλη, σε άλλη δεκαετία, ναι. Σε άλλον αιώνα θα την πάσε λίγο. Εντάξει. Okay. Τι άποψη μου λέω. Νομίζω, εμένα μου θυμίζει, όχι, ας πούμε, ό,τι φορέγει η γιαγιά μου. Δηλαδή, έτσι ντυνόταν τα τελευταία της χρόνια. Πολύ σίκ. Ακριβώς αυτό. Okay. Ωραία. Μαράκι μου, εσύ ακριβώς έχεις την αντίθετη άποψη για να την ακούσουμε κι αυτή. Καταρχάς, το τραγούδι το διάλεξες εσύ. Ναι. Πεθαίνω. Αλήθεια. Ναι, no surprise. Είναι από τα αγαπημένα μου. Και γενικά, επειδή βλέπω και το,
ακόμα και το τραγούδι θεωρώ ότι μετράει στην εμφάνιση. Αλλά πέρα από το τραγούδι, η εμφάνιση μου αρέσει πάρα πολύ. Μου θυμίζει πολύ, όπως και η τσάντα, που είναι μιας γνωστής εταιρείας, μου θυμίζει όλο το look. Δεν βρίσκω κάτι λάθος, εγώ το βρίσκω τέλειο. Για κηδεία θα είσαι η πιο κομψή, πιο σωστή, θα σε δει η πεθερά και θα πει να μια νύφη που... Η γνώμη μου πάντα. Πάμε να δούμε μέσα όλο, Ναντίν μου. 3,6. Thank you. Στέλιο μου. Καλώς τη. Καλώς την Ναντίν. Στα παπούτσια είναι αγαπημένα μου που φορέσεις και την πρώτη μέρα, ε. Ναι, μ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν. Αφού σου είπα, λίγο ξεχυλωμένα. Γιατί, καινούρια είναι. Είναι λίγο ξεχυλωμένα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω αυτό που σου φώτει ότι φαίνεται σαν 80 χρονών. Ναι, ούτε και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να μας το εξηγήσει. Φαίνομαι 80 χρονών. Όχι. Μη λες τέτοια παιδάκι μου, τέτοια εδώ στην τηλεόραση. Λοιπόν, για βγάλε λίγο το παλτό. Καλά κρατιέσαι πάντως για την ηλικία. Δεν έχω ξεκινήσει μπότοξ ούτε τίποτα, οπότε... Όχι, για τα 80 το είπα. Κάτσε, η Φωτεινή θέλει να πει κάτι γιατί εκνευρίστηκε. Μα εντάξει, δεν είπα ότι μοιάζει σαν ο Δοντή. Το look, εμένα μου θυμίζει. Καλά, έχει δύο κοντοντάρε να δίνονται έτσι. Ναι, η γιαγιά μου συγκεκριμένα. Η γιαγιά σου πρέπει πολύ fashion. Μπορεί να έχει μοντάρα έτσι. Η γιαγιά είναι fashion icon, ξεκάθαρα. Ήτανε. Συγχωρεμένη, να αγαπώ πολύ. Ναι, ήταν. Το μ' αρέσει το παλτό, μ' αρέσει η φόρμα του και μ' αρέσει πάρα πολύ από τη μέση και κάτω. Δηλαδή η φούστα, η δερμάτινη που θα ήθελα να είναι λίγο πιο στενή. Μαζί με αυτό που έχεις βάλει από μέσα είναι άλλο ρούχο, έτσι φόρεμα. Δεν είναι. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως και τα μπούτσια με το καλσόν. Εγώ σου είπα ότι φαίνονται λίγο ξεχυλωμένα. Αν τα δεις από μπροστά, αυτά τα λουράκια ανοίγουνε και κάνει το πόδι σου να φαίνεται σαν να έχει. Επειδή είναι πάρα πολύ ανοιχτή η γόβα, αυτό εδώ, το. Στο πλάι. Okay. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργη από μπροστά. Στο πλάι φαίνεται εντάξει, από μπροστά δεν φαίνεται ωραία. Και βλέπω το ίδιο που βλέπα και την πρώτη μέρα που τα έβαλες. Καταρχάς το πάνω είναι πάρα πολύ ντυμένο. Και γίνεται πάρα πολύ μαύρο. Και είσαι εσύ σκουρόχρωμη και φαίνεται λίγο περίεργο. Θα προτιμούσα να φοράς ένα πουκάμισο με λίγο ανοιχτό να βγει λίγο δέρμα. Ωραία η πέρλα. Και θα ήθελα να παίξεις. Οι φόρμες των ρούχων είναι πολύ ωραίες. Αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να δω κάτι περισσότερο στις υφές. Δηλαδή για να έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Πέρα από τη φούστα με το φόρεμα που φοράς από μέσα, που είναι ένα στοιχείο πολύ ωραίο, αλλά το έχεις ξανακάνει και το έχουμε ξαναδεί. Έχω βάλει αυτό πάνω από το φόρεμα, όσο. Φαίνεται αυτό λίγο. Είναι σύστρο, όλο, εξαφανίζεται λίγο αυτό. Επειδή είναι πολύ μαύρα όλα, εξαφανίζεται και δεν φαίνεται. Okay. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτό που έχεις κάνει. Ίσως να ήθελα ένα παλτό που να έχει μια άλλη υφή, να έχει κάτι ενδιαφέρον στο ύφασμα. Η φόρμα του είναι πολύ ωραία, αλλά είναι πολύ. Ήσυχο και είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια, οπότε όταν φοράς το παλτό, είναι ένα παλτό. Έχεις εγκλωβιστεί λίγο στο κόνσεπτ, εντάξει, δύο. Thank you. Πέτη μου. Εμένα μου αρέσει η Ναντίν, γιατί δεν δείχνει να έχεις προσπαθήσει και πολύ. Δείχνει λίγο σαν να είναι χαλαρό, δηλαδή θα πάω σε μια κηδεία, okay, θα γνωρίσω και την πεθερά, αλλά δεν είναι Παναγία μου τι θα βάλω. Mm. Έκανες και τη μοντερνιά σου σε εισαγωγικά βγάζοντας αυτό από κάτω, παρόλο που το έχουμε ξαναδεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις κηδείες δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Θα μπορείς και... μόνο να παίξεις με τις υφές των μαύρων. Ναι, αλλά αν άφηνε ας πούμε, το φόρεμα να φαίνεται πάνω για να είναι πιο ελαφρύ το πουκάμισο. Ήθελα να βρω ένα ωραίο μεταξωσό, που σας ναι. πω. Ήθελα να βάλω ένα ωραίο μεταξωτό μαύρο πουκάμισο ή άσπρο. Και το άσπρο θα ήταν ωραίο. Ναι. Θα ήταν ωραίο. Ωραίο. Ναι. Αλλά όλοι μου λέγανε εδώ στην Ελλάδα δεν φοράμε άσπρο πουκάμισο στο... στην κηδεία. Στη κηδεία. Εγώ ήμουν στο μαύρο και κοίταξε, ο κόσμος στις κηδείες φοράει πλέον και άλλα χρώματα όταν δεν είναι πολύ κοντινός του κάποιος. Αλλά επειδή είναι και η πρώτη φορά που συναντάς την πεθερά σου, καλά έκανες και δεν έβαλες το λευκό που κάμισο. Γιατί μπορεί, μπορεί να και η πέρλα να είναι υπερβολή, να ξέρεις. Μπορεί και η πέρλα να είναι υπερβολή. Okay. Εάν η πεθερά σου είναι συντηρητική και επειδή είναι και στεναχωρημένη και την γνωρίζεις και πρώτη φορά, μπορεί αυτό να χτυπήσει και λίγο παραπάνω. Αλλά είναι στον άνθρωπο γενικά αυτό, δεν είναι... Okay. Αν έβαζες πάλι ένα πουκάμισο ή αν άφηνες το φόρεμα. Το φόρεμα είναι σαν πουκάμισο πάνω. Το πάνω μέρος του. Πώς είναι. Είναι βραδινό. Α, είναι βραδινό. Okay. Είναι αν όλο. Πάλι έβαζες το πουκάμισο, μπορεί να μην μου άρεσαν αυτά να φαίνονται κάτω. Κατάλαβες να μου άρεσε σκέτη φούστα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Αλήθεια στο λέω. Θεωρώ ότι είσαι πολύ μέσα στο κόνσεπτ και σωστή και χωρίς να είσαι και πολύ επιτηδευμένη. Ότι τα έβαλα επί τούτου. Τέσσερα για σήμερα. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι είσαι πολύ σωστά ντυμένη και πολύ ωραία. Αν όντως έμπαινες μέσα στο ρόλο, ίσως να μην χρησιμοποιούσες την πέρλα. Δηλαδή, μπορεί να το θεωρούσες και λίγο too much. Ότι πάω να συναντήσω για πρώτη φορά την πεθερά μου και θα. Είναι ωραία η πέρλα, αλλά ίσως είναι υπερβολικό για όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που φαντάζομαι ότι εμείς περιμέναμε από σένα είναι ότι επειδή έχεις πάρα πολύ το layering και επειδή έχεις πάρα πολύ και τα μαύρα ρούχα, να παίξεις με ένα άλλο λίγο πιο μοντέρνο, με τελείως άλλες γραμμές ρούχα. Αυτό είναι πάρα πολύ classic. Okay. Και το οποίο έχεις κάνει 9x9 για να φαίνεται από κάτω και να είναι η φούστα. Αλλά περιμένω, αν θυμάσαι τα δύο πρώτα looks που έχεις κάνει εδώ πέρα όταν έχεις πρωτοέρθει, το ένα νομίζω ήταν μαύρο. Ενδεχομένως να πήγαινες να παίζεις προς τα εκεί για να έδειχνες και ένα άλλο στυλάκι διαφορετικό. Αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ elegant, πάρα πολύ ωραίο. Κάνει μια πλούσια κηδεία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι στο πρώτο νεκροταφείο. Είναι τρανή η κηδεία. Ο παππούς ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Οπότε είσαι πιο grand εντυμένη. Αυτό είναι το μόνο δικό μου θέμα. Κατάλα, είσαι όμορφη, είσαι πολύ καλή. Ευτυχώς δεν έβαλες τριμπάν. Οκ. Τρία. Ευχαριστώ. 12,6. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Κωνσταντίνα Σουλτάτη. Κωνσταντίνα. Τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Καλά, χαίρομαι. Ωραία. Έχει ήλιο, ε. Εκεί που θα πάω θα έχει και θα καώ. Πού θα πας? Λοιπόν, το αγόρι μου εμένα είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Και... Σε καμία καλή ομάδα? Όχι. Στο Γιατί Εγάλαιο. Γιατί τον έλξεις κατηγορία. Τι είναι το Εγάλαιο, δεν είναι καλή ομάδα? Γνωρίζω και πολλά, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αλλά τον στηρίζω. Και είχε τη φαϊνή ιδέα να. Η μαμά του είναι οδηγός ταξί. Ναι. Και είχε τη φαϊνή ιδέα να έρθει να με πάρει από το σπίτι η πεθερά μου και να πάμε να τον δούμε μαζί στον αγώνα. Καλά θα κάνετε. Καλά θα κάνουμε. Υποστηρίξει εκεί. Ναι, θα τον υποστηρίξω. Έχεις πάει γήπεδο? Ποτέ. Να σου πω ότι φαίνεται. Δεν θέλω να σου το πω. Όχι, μην τους επηρεάσεις, άσε να ξέρουν. Λοιπόν, κορίτσια. Έλλη μου, γιατί γελάς έτσι? Γελάς. Εσύ έχεις πάει στο γήπεδο? Και στο συγκεκριμένο κιόλας έχω πάει. Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Γιατί είχες αγόρι που έπαιζε μπαλά? Σ' αγαπώ. Εμένα. Είχες? Είχα φίλους μου. Α, φίλους ή φίλους καρδιοφίλους? Ήτανε φίλους μου. Τι σημαίνει αυτό? Ήτανε φίλους μου και είχα πάει να... Παίζανε δύο φίλοι μου συγκεκριμένα κιόλα στην ομάδα. Okay, άρα και ξέρεις. Επειδή έχω πάει πολλές φορές κιόλα στο συγκεκριμένο, στο Εγάλαιο, okay. Δεν ντυνόμασταν έτσι. Ντυνόμασταν. Και οι υπόλοιπες κοπέλες μας. Ντύνεστε σήμα, γενικά για να πας. Ναι, δηλαδή, πες μας τον dress code. Η κάθε μία πηγαίνει όπως θέλει στο γήπεδο. Εγώ θα κρίνω αυτό που βλέπω. Εμένα δεν μ' αρέσει το παντελόνι αυτό. Okay. Νομίζω ότι δεν σε κολακεύει κιόλα. Mm-hmm. Ούτε αυτό που το έχεις κρεμάσει εδώ μ' αρέσει πάρα πολύ, το συγκεκριμένο τσαντάκι. Είναι και αυτό κοτλέ. Ναι, και αυτό. Ναι. Δεν μ' αρέσει ούτε... Γενικά, έτσι πως τα έχεις συνδυάσει, δεν μ' αρέσουν για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Ούτε το πουκάμισο, δηλαδή αυτό μ' αρέσει για το γήπεδο. Οκ. Okay. Καλά έκανες και πήρες αυτό γιατί έχει ήλιο. Αυτά. Ωραία. Πάμε στο μεσόωρο. 2,3. Thank you. Εντάξει.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το κοτελέ γενικότερα θέλει λίγο προσοχή γιατί παχαίνει. Okay. Λοιπόν, αυτό το κοτελέ που φοράς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κοτελέ να σου πω. Αυτό όμως που φοράς εσύ δεν είναι ούτε στενό ούτε φαρδί. Φαίνεται ότι σου έκανε και το έχει βάλει. Πώς φοράμε τα τζιν 4-5 φορές χωρίς να πλύνουμε και έχουν ξεχυλώσει. Okay. Έτσι φαίνεται. Που φαίνεται λοιπόν τώρα ότι σε παχαίνει, okay. Δεν σου εφαρμόζει. Το πουκαμισάκι αυτό που φοράς από μέσα είναι λίγο μίζερο, με αυτό το ζακετάκι από πάνω. Και έχεις βάλει και ασορτή αυτό το μπανάνα τσαντάκι και τα λοιπά με το παντελόνι που είναι λίγο περίεργο. Τώρα το καπέλο, απόγευμα Νοεμβρίου, τι ήλιο έχει το απόγευμα του, ένα απόγευμα Νοεμβρίου? Εντάξει, νυχτώνει πέντε. Νυχτώνει πέντε η ώρα, πάμε από τις 4, απόγευμα. Εντάξει, έχει τόσο ήλιο, δηλαδή που δεν φοράς γυαλιά, φοράς καπέλο. Γιατί πάθεις, ναι, ναι. Έτσι, οπότε το καπέλο δεν έχει... Δεν παίζει κάποιο ρόλο και δεν πάει και καθόλου. Αν είχα καπέλο, ναι. Θα είχα γυαλιά. Εντάξει, τα γυαλιά, αφού θα σε πάρει και πιθεράσουμε το ταξί, αφού είσαι στο αυτοκίνητο, να μην σε βαράει ο ήλιος, παιδί μου, τον αποδηγεί. Έχουν την ίδια χρήση, περίπου. Δεν μου λες καμία σχέση. Δεν μου λες η πεθερά καλή. Καλή. Καλή, In real life, ναι. Στην πραγματικότητα, ναι. Ναι. Είσαι παντρεμένη? Όχι. Α, αρβωνιασμένη? Ούτε, αλλά πάμε για εκεί. Πάτε για εκεί. Για πες τα γόρις, πώς το λένε? Ίον. Ίον, ωραίο όνομα. Και με τι ασχολείται? Είναι yoga instructor που είπα πριν. Είναι γυμναστής. Κάνει yoga. Α, yoga instructor. Και δυναμικά. Ωραία, πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είναι? Εσύ. 21. Και αυτός? 35. Α, και το πάτε για σοβαρά από τώρα? Ναι. Μικρή δεν είσαι εσύ? Ναι, είναι. Μην το πειράζει το αγόρι τώρα που την έχει ψήσει και θα την πάρει τώρα. Δεν είναι όλα 21. Μην με έχει ψήσει. Οι πιο πολλές αποφάσεις που παίρνω είναι. Ξέρω, έτσι έχω ονειρευτεί. Έχω κάποια πλάνα για μένα. Τι πλάνα? Να παντρευτώ νωρίς, να έχω παιδί νωρίς. Πόσο νωρίς? Δηλαδή τώρα, δηλαδή και σε κάνα δύο χρόνια παιδί. Σε 4-5. Εδώ γιατί ήρθες? Δεν θα το ξαναπούμε. Γιατί? Είναι λίγο υποτιμητικό. Ποιο? Αυτό. Ποιο? Η ερώτηση. Γιατί? Εντάξει, γιατί ήρθες και γιατί ήρθες. Μα μπορείς και εσύ να ρωτήσεις εμένα γιατί ήρθα εδώ και να σου απαντήσω. Γιατί είναι η δουλειά σας. Σε ρωτώ γιατί ήρθες εδώ. Ωραία. Γιατί? Κωνσταντίνα μου. Αλλά τι έγινε? Κωνσταντίνα μου. Ωραία. Παιδί μου, τι έπαθες? Γιατί? Γιατί την κάνατε χθες αυτή την ερώτηση και την απάντησα. Την κάνω πολλές φορές. Την κάνω πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Διότι έχεις ξεκινήσει και μιλάς για το όνειρά σου, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις οικογένεια νωρίς. Από τη στιγμή που ήρθες σε ένα παιχνίδι, θες κάτι να πάρεις από αυτό το παιχνίδι. Θες να σε βοηθήσεις. Υπάρχουν 1000. Μα γι' αυτό σε ρωτάω, για να μου πεις. Ωραία, τα είπαμε χθες όμως. Πού το βλέπεις το υποτιμητικό? Εντάξει. Καλά, συγγνώμη, και επειδή σε ρωτώ σήμερα, απαγορεύεται. Και πρέπει να κλείσει επειδή σε ρωτώ και δεν απαγορεύεται. Όχι. Θα σε ρωτήσω και αύριο. Απλά το θεωρώ υποτιμητικό να το λέμε. Γιατί έχω πει γιατί θέλω να είμαι εδώ. Γύρνα πίσω στη συμπαίκτριά σου. Για ρώτατε. Ρώτατε. Γιατί φορές. Είστε εδώ? Πόσες φορές έχω ρωτήσει? 100 φορές. Μας ρωτάει συνέχεια. Εμένα είναι ερώτηση κρίσεως. Παγίδα, αυτή είναι η παγίδα. Γιατί αλλάζει η απάντησή μου με τη μέρα που περνάει? Σε μία εβδομάδα μπορεί να πεις κάτι άλλο. Ωραία. Φαντάζομαι μπορείς τώρα να μου πεις γιατί ήρθες εδώ? Γιατί αγαπώ τη μόδα, θέλω συμβουλές και όπως σας είπα δεν θεωρώ ότι έχω κάποιο προσωπικό στυλ και θέλω να το βρω. Ωραία. Και γιατί κλαις? Γιατί το θεώρησα υποτιμητικό. Επειδή είσαι μικρή γι' αυτό. Σαν ψυχοθεραπεία κάνουμε. Να σου πω και κάτι άλλο. Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Το έχεις ξανακούσει? Δεν την έχω. Εντάξει. Και το άλλο το έχεις ακούσει, όποιος την έχει να τη φέρει πίσω. Εντάξει. Μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε. Μπέτη μου. Κωνσταντίνα μου. Αυτά που σου προστέλειωσε ισχύουνε. Επίσης εγώ βλέπω μπροστά μου σαν να βλέπω μια μαθήτρια που πάει σχολείο. Σχολείο. Ναι. Δηλαδή ένα πολύ loose παντελόνι. Okay. Θα έρθει να σε πάρει η πεθερά σου. Πρέπει υποτίθεται να τη κάνει και λίγο καλή εντύπωση. Να είσαι και ωραία γιατί πα στο γήπεδο και θα σε δουν. Θα πούνε αυτή είναι του τάδε η κοπέλα. Mm. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τον αδικείς τον εαυτό σου όμως με αυτό το παντελόνι.
ενώ έχεις ωραίες καμπύλες, αυτό δεν τις αναδεικνύει ωραία. Mm-hmm. Το καπέλο αυτό δεν ταιριάζει καθόλου με το outfit. Mm-hmm. Καθόλου. Ξέχωρα που θεωρώ ότι δεν χρειάζεται για εκεί που πας. Παρ' όλα αυτά, αν ήθελες να το σετάρεις με κάτι, με αυτό δεν ταιριάζει καθόλου. Δεν μ' αρέσει και αυτή η τσάντα έτσι πως την έχεις βάλει κιόλας, δεν είναι ωραία. Και γενικά νομίζω δεν μ' αρέσει με το outfit. Λοιπόν, 2 για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου. Άω, Κωνσταντινούλα μου γλυκιά, που τάχεις με ποδοσφαιριστή. Και στεναχωριέσαι. Ελπίζω να μην μου τύχει ποτέ. Γιατί αφού θα παντρευτείς. Ναι. Αφού θα παντρευτείς. Ξέρω που έχω καταλήξει. Λοιπόν, κοίταξε, για ένα περίεργο λόγο. Στο γιόγκα. Για ένα περίεργο λόγο, οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ ωραία κορίτσια. Ναι. Και είσαι ωραίο κορίτσι. Δεν είναι περίεργο λόγο. Εγώ το κατέβασα το επίπεδο γιατί είναι γάλεο. Και τι έχει, το εγάλο δηλαδή δεν είναι. Όχι, δεν όχι, το εγάλο. Εγάλο δηλαδή μπορεί να δεν έχει ωραία κορίτσια. Δεν το κατακρίνω. Απλά... Έχει μια αγορά το εγάλο. Άμα πας στο εγάλο να δεις κάτι κορμάρες, κάτι κοριτσάρες εκεί πέρα, θα ζαλιστείς. Περπατάνε και τρίζουν όλα. Το κλάμα το έχουν ξεχάσει χρόνια πριν. Θα το ξεχάσω κι εγώ. Είναι δυνατές. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Επειδή λοιπόν είσαι όμορφη κοπέλα και επειδή οι ποδοσφαιριστές όντως έχουν ωραία κορίτσια. Έτσι, ήθιστε. Τι να κάνουμε τώρα. Παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ωραίο να δείξεις και εσύ την ομορφιά σου. Δηλαδή, θα πας εσύ εκεί, θα είσαι και με τη μαμά του ποδοσφαιριστή, θα κατεβείτε ενδεχομένως στα ποδητήρια ή θα φανείτε, θα βρεθείτε εκεί πέρα με τους άλλους συμπαίκτες του. Θα είσαι και εσύ ωραίο κομμενάκι. μια που είσαι και 21. Τι λες. Ναι, συμφωνώ. Και νομίζω ότι εγκλωβίστηκες ότι θα έρθει η μαμά να σε πάρει με το ταξί. Σαν αυτοκίνητο, δείχνω. Με ένα αυτοκίνητο θα δείχνω. Γενικά έχω θέμα με το... Δεν ξέρω, κάθε φορά που μπαίνω σε ταξί, με πιάνει μία σιωπή. Νιώθω ότι δεν έχω να πω τίποτα. Και μου έχει τύχει κιόλας σε μεγάλες διαδρομές. Και νιώθω πολύ awkward, πολύ αμηχανία. Ναι. Μιλάνε ταξιζίδες όμως, μην σε νοιάζει. Ναι. Το ξεκινάνε μιλάνε, αυτοί. Ναι. Ναι, αυτοί ξεκινάνε, γιατί είναι μόνοι εκεί πέρα, κάτι ψάχνουν να βρουν. Οπότε θα μπορέσει να φτιάξει ένα ντύσιμο το οποίο να είναι λίγο πιο στα μέτρα σου, να είσαι πιο όμορφη, δηλαδή να δείξεις την ομορφιά σου και όχι να το κατεβάσεις τόσο πολύ, λες και πηγαίνεις σε βρώμικο έξω από το να φας κάτι και να φύγεις. το κατέβασες πολύ ρε κορίτσι. Okay. Αυτά, για την πεθερά δεν είπαμε κουβέντα. 2. Ευχαριστώ. 7,3. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Και ολοκληρώνουμε τις εμφανίσεις των κοριτσιών με τη Χριστίνα Παπαδέλη. Θα σε δώσουμε. Τι κάνεις. Δείχνεις το σκίσιμο. Όχι, δείχνω τη σιλουέτα μου. Α, δεν κρύβεται. Αυτό είναι ωραίο μαλακό. Ναι, ναι. Σε είδα πριν που χουχούλιασες. Τι γίνεται. Καλά είμαι εσύ. Κάτι γκράντε θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εμένα το αγόρι μου είναι βιομήχανος. Βέβαια, δεν σε δύναμα αλλού. Ευχαριστώ ρε Κωνσταντίνο που με έχεις ψηλά. Και η μητέρα του κάνει πάρτι στο σπίτι της, ναι. Στη βίλα της μάλλον, στην Εκάλη. Και 2 μέρες μετά την Πρωτοχρονιά. Κάτσε, γιατί είναι και ολόκληρη έκθεση το κόνσεπτ μου. Άρα είναι η περίοδος που ήθιστε να ντυνόμαστε λίγο πιο καλά, γιατί είναι τα ναι, φώτα, ναι, ναι. Είναι τα γιανιού. Είναι όλη αυτή η περίοδος η εορταστική τέλος πάντων, οπότε... Ναι. Και... Γιατί κάνει το πάρτι καταρχάς. Το κάνει για μετά τα Χριστούγεννα, μετά... Αχ, δεν θυμάμαι, γιατί γιορτά... Α, μπράβο, αυτό. Μπράβο, αυτό. Γιατί παντρεύεται. Παντρεύεται για τρίτη φορά. Άρα, δεν έχεις πάει στο γάμο. Δεν την έχω γνωρίσει. Δεν πας στην τελετή, πας μετά στη δεξίωση. Ναι, κάπως έτσι. Άρα, πας σε μία δεξίωση, η οποία συμπίπτει
με το να είναι 3 Ιανουαρίου, ξέρω εγώ. Οπότε... Ναι, ωραία, αυτό. Και... Είναι και στολισμένο το σπίτι. Πάω να τη γνωρίσω. Ναι. Α, και. Τι πήρες? Τίποτα. Α, τι είναι αυτό? Το τσοντάκι μου. Α, νόμιζα. Νόμιζα ότι πας να της πάρεις δώρο. Ναι, το δώρο επειδή είναι πολύ μεγάλο, το έχω αφήσει έξω από τη βίλα. Μην τρομάξεις και νομίζω ότι της πεις κανένα κόσμο και στο πάρει αυτό. Όχι, καλά. Α. Α, έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, ξέχασα να πω. Ναι. Γιατί... Μόνη σου αυτό. Όχι, όχι, υπάρχει σε concept. έχουμε μιλήσει γιατί είμαι και η γραμματέας του γιου της. Έτσι, τον τήληξες. Είμαι εγώ μία. Μάλιστα. Αυτά. Ξέρει ότι είσαι η κοπέλα του, το ξέρει. Το ξέρει, το ξέρει. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, ξέρει. Απλά δεν με έχει δει ποτέ από κοντά. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Εσείς, τι καταλάβατε? Ιωάννα μου. Ξέρεις τι, μ' αρέσει το φόρεμα. Μ' αρέσει το πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου. Ναι. Έχω μία ένσταση με αυτή τη γούνα. Ναι. Βασικά, είμαι τη γούνα, είμαι το σακάκι. Γιατί ενώ είναι. Είναι δύο μαύρα και στη μέση. Είναι σαν τόστ. Είναι δύο το μαύρα. Τόστ μέσα και στη μέση. Μόνο εσύ το είδες τόστ αυτό. Στη μέση έχεις ένα σημαίνιο σακάκι. Και... Ναι, ξέρεις να μην διώσω μια λάμψη. Συμφωνώ. Απλά στο μάτι μου κάνει λίγο περίεργο. Οπότε ή θα ήθελα η γούνα να έχει και αυτό έτσι μία. Ναι. Ένα χρώμα, μία λάμψη, δεν ξέρω τι. Ή να ήταν total black, δεν ξέρω, που και πάλι μετά θα μου ήταν, ναι, θα μου παρέπεπε κάπου αλλού, δηλαδή είναι εορταστική περίοδος. Μ' αρέσει που τα λες μόνη σου, μόνη σου τα λες, μόνη σου απαντάς. Τι να κάνω. Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, αυτό. Τέλειο. Ναντίν μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το φόρμα πάνω της. Μ' αρέσεις όταν φοράς. Κολλητά. Σεξ. Ναι, σου πάει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το ασημί σακάκι, το παλτό, μου χαλάει η τσάντα. Το δώρο. Φαίνεται σαν σακούλα. Έλα, ρε. Δεν φαίνεται σαν τσάντα. Μήπως επειδή είπε κάτι έτσι. Μ' άρεσε και το παπούτσι, μ' άρεσε που δεν έχεις βάλει καλσόν. Ναι. Πολύ σκέψη έκανα γι' αυτό, να ξέρεις. Ναι. Είσαι ωραία η Αϊκάλη πάρτι τώρα και να δεις την Πεθέρα. Μ' αρέσεις. Ευχαριστώ. Και είναι τον αυτό της. Ωραία. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε μέσο όρο. Ναι. 3,7. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο μου. Δημήτρη. Με να το δείξω το πόδι. Γενικά, στον πλάνο της. Σε ποιον άλλο θα το δείχνα καλέ, σε ποιον. Αχ, σε ευχαριστώ. Τι τιμή. Τι κάνεις, Τίνα μου? Νιώθεις άβολα εκεί στο πάρτι που θα πας, που είναι πλούσιοι? Άβολα που θα είμαι ανάμεσα σε πλούσιοι, όχι. Άβολα που θα αγχωμένη λίγο, που θα γνωρίσω την Πεθερά που δεν είναι και όποια και όποια. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι διάβασα το κόνσεπτ που είναι τεράστιο. Ναι, είναι, και εγώ το είπα, και εγώ. Είναι έκθεση κανονική. Καλά, δεν και την προφανώς, καλά, καλά σας λέει. Προφανώς είναι πάρα πάρα πολύ πλούσια. Ναι. Γιατί αφού εσύ είσαι με τον σύντροφό σου, που είσαι και γραμματέας του, που είναι ο γιος της και δεν έχει πατήσει το γραφείο, αντιλαμβάνεσαι. Τα χρήματα είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, ούτε που έχει εμφανιστεί ποτέ. Ναι. Πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 του μηνός, οπότε έχεις βάλει, έχουμε ντυθεί όλοι πάρα πολύ και ξαφνικά πρέπει να ξαναντυθούμε. Ναι. Οπότε πρέπει να το ρίξουμε λίγο, οριακά. Είσαι στην Εκάλη που έχει λίγο κρύο, γι' αυτό έχεις βάλει τη γούνα. Την αφήνεις λίγο στην άκρη για να δούμε πώς θα είσαι όταν θα είσαι μόνη σου, χωρίς αυτή τη γούνα. Να βγάλω και αυτό, γιατί μετά θα μείνει ένα φόρεμα. Α, θα το έβγαζες δηλαδή εκεί? Θα το έβγαζε. Δεν ξέρω, ανάλογα τη ζέστη. Ανάλογα τη ζέστη. Έχουν λεφτά αυτοί, θα έχουν αναμένα τα καλοκαίρια. Μετά είναι απλά ένα. Θα έχει 20 βαθμούς, κάτι θα έχει. Τι θα είναι, θα σας βγάλουν στον πάγο. Τι θα έκανες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Γιατί έβαλες αυτό για να δώσεις μια λάμψη μαζί με τη γούνα. Για να τη φωτίσει. Για να σε φωτίσει. Όχι, γιατί από τότε που μου είπατε ότι και το μαύρο με φωτίζει. Έχουν αλλάξει σκέψεις μου. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η λογική του κτισήματος που έχεις κάνει. Όχι, όχι. Αυτό που είπα και πριν, όντως το έβαλα για να έχω και μία λάμψη και το έβαλα γιατί δεν ήθελα. Άρα θα το κρατήσεις. Να έρθω με ένα φόρεμα και μια γούνα. Αυτό. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Πόσο κάνει αυτό το φόρεμα? Αχ, δεν θυμάμαι, γιατί είναι παλιό. 7 ευρώ νομίζω.
Πόσο μοιάζει. Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, δεν κάνει. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Είναι... Όχι, από φθηνά μαγαζιά. Φθηνά μαγαζιά το πάρει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Φοράς ένα. Αυτή η κυρία η οποία θα πας να γνωρίσεις είναι στον τρίτο της γάμο. Πάρα πολύ πλούσια. Προφανώς λοιπόν είναι μια πολύ δυναμική γυναίκα η οποία δεν μασάει και προχωράει τη ζωή της. Είναι μοντέρνα κτλ. Θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως ένα λίγο πιο μοντέρνο look, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Φοράς ένα σακάκι το οποίο σου δίνει μια λάμψη. Θες να τιμήσεις και την κυρία γιατί ήταν πλούσια στα 80's και έχει χτίσει το σπίτι στην Εκάλη, οπότε έχει και μια βάτα, κάνει λίγο ετήλα αυτό, να τη συγκινήσεις, να σου πει, έχω και εγώ το ίδιο, από τότε. Και μετά θες πει, δεν μου πεις κοριτσάκι μου να σου πάρω ένα καινούριο. Έτσι ακριβώς. Μα εγώ αλλά είναι, ναι, για, όχι, για πείτε μου παρακαλώ, γιατί πεθαίνω. Είναι ακόμα γραμματέας. Αυτό πήγα να πω, σκεφτόμουν ότι είμαι και γραμματέας. Δεν τον έχει πάρει ακόμα. Δεν όχι ως προς το... Ότι είμαι γραμματέας. Την οικονομική μου κατάσταση σκεφτόμουν εγώ για κάποιο λόγο στο κεφάλι μου. Ναι. Αυτό. Μπορείς να βγάλω σακάκι. Να το βγάλω. Τα σκουλαρίκια της τα πήρε αυτός. Μοιάζουν από μακριά με ελιθινά. Πάλι καλά. Είναι το πρώτο μεγάλο δώρο που σου λένε. Το φτιάχνω εγώ, τώρα. Εγώ σου φτιάξω όλο το story. Επειδή είσαι μία απλή ταπεινή γραμματέας που τα έχει με το αφεντικό της. Ναι. Άρα τον έχει τον τρόπο της. Ταπεινή πλην τίμια. Ναι, ταπεινή πλην τίμια. Θα πήγαινα με ένα τίμιο πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Δηλαδή, δεν είναι τίμιο αυτό το φόρεμα. Ναι. Θα πήγαινα δηλαδή με ένα φόρεμα και θα κοίταξα να χτίσω γύρω από αυτό το φόρεμα και την εικόνα μου την υπόλοιπη. Για να μείνω με το φόρεμα, για να μην έχω κάτι από πάνω. Γιατί θα είμαι σε ένα σπίτι που είναι ένα μεγάλο πάρτι. Προφανώς θα έχει ένταση, ζέστη κτλ. Να μείνω με κάτι το οποίο να μου δείξει όλη μου τη δυναμική μέσα από ένα φόρεμα μόνο. Σου εύχομαι τα καλύτερα εκεί που θα πας. Να είστε καλά. Το βλέμμα φρόντισε. Το βλέμμα. Εκείνο όλο το θέμα σε τέτοια πάρτι. Το βλέμμα και το περπάτημα. Τρία. Ευχαριστώ. Στέλια μου. Χριστίνα. Για γύρνα λίγο. Το φορέμα τραβάει ή έχεις καλώσει το παπούτσι εκεί κάτω. Η σούρα είναι. Έχει σούρα το φόρεμα. Ναι, όχι, εγώ το έχω ράψει και έχει σούρα. Γιατί? Για να το κάνω πιο στενό. Α, και δεν το ράψεις καλά. Α, δεν ξέρω. Ναι. Κάτι κάνει εκεί. Ναι, κάτι περίεργο κάνει. Τραβάει το λεγόμενο. Ναι, καλά. Το πήρες 7 ευρώ, δεν έχεις άλλα 5 να πας σε μια μοντίστα σου κανένα γαζί. Δεν το είχα ράψει πολύ παλιά. Πολύ παλιά, ναι. Α, το έχεις και χρόνια, ναι. Το φόρεμα. Να σου πω καλά, αυτός δεν σου στείλει ένα φόρεμα, ρε παιδί μου, ένα δώρο. Έμα μου στείλει ένα φόρεμα τώρα. Να σε περιποιηθεί για να μην. Ξέρεις, για να εναρμονιστεί με το περιβάλλον, να έχει και η μαμά του κάτι να σου πει, να σε ρωτήσει όπου το πήρε αυτό, που το κάνει εκείνο κτλ. Και πού θα ήταν το style που θα δίνω εγώ αν μου παίρνει αυτό φόρεμα. Θα είσαι να το φόραγε. Και? Τώρα τι style έχει κάνει με αυτό το φόρεμα. Το διάλεξε εγώ. Καλά, για εκείνο. Θα του είχε στείλει φωτογραφία ποιο θέλει. Όχι, μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε, δεν έχει σημασία όλο αυτό τώρα που λέμε, γιατί αν αυτό το φόρεμα δεν τράβαγε, έτσι όπως το έχεις δράψει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, τίμιο όπως σου είπε και ο Δημήτρης. Εσύ δεν το πεις αυτό, ναι. Το οποίο είσαι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, πολύ καλή γραμμή. Μπορείς να βάλεις αυτό το φόρεμα και να πας όντως σε μια δεξίωση και να είσαι σωστή. Το παπούτσι είναι λίγο. Δηλαδή, αυτό το φόρεμα για να μην είναι απλώς ένα φόρεμα θέλει κοσμήματα. Σωστό παπούτσι, αυτό είναι τίποτα παπούτσι. Θα μπορείς να δανειστείς ένα από μία φίλη σου και να το βάλεις αν δεν είχες, γιατί μπορεί να μην έχεις τα χρήματα να πάρεις. Αλλά επειδή είναι πολύ σημαντική στιγμή για σένα αυτή, νομίζω ότι θα βρεις και τα χρήματα να πάρεις ένα καλό παπούτσι. Και είναι και εκτός εκείνη την περίοδο, μια χαρά. Αυτό το τσαντάκι είναι αυτό που σε κοιτάει η οικοδέσποινα, σε κοιτάει και περιμένει να δώσει το δώρο της. Και εσύ έτσι το δίνεις. Καλά μπερδευτεί, Κωνσταντίνα. Γιατί, ναι, καλά μπερδευτεί, γιατί και εγώ έτσι νόμιζα. Γιατί έβλεπα, νόμιζα ότι είχε και μία ταινία γύρω-γύρω. Όχι, σαν είναι σελοτέι. Κορδελίτσα. Αυτή η κορδελίτσα, για φέρ' το μου λίγο να το δω. Έκανες το λάθος τώρα. Τσάντα δώρο. Χριστίνα, το σκίσιμο είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι, είναι πολύ, σου πάει πάρα πολύ το φέρμα αυτό. Για έγινε λίγο να δω. Να το κάνεις τα... Α, με το χέρι του είσαι κανένα. Βέβαια, έχουν ανοίξει κυραφές εδώ. Πω, 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 πω. Δεν πας πουθενά. Αυτή ήταν δώρο στο περιοδικό. Όχι. Τι. Δεν ήτανε. Είναι ένα τσαντάκι. Πω, κρεμιέται κιόλας. Έλα, Στέλιο. Από περίπτερο την πήρες. Άντε πάλι. Έχει και στο μοναστηρία κάτι περίπτερο που πουλάνε και τσάντες. Ναι. Ναι.
Θα το επισκεφτώ. Δεν θα βγάλει η Κοκό τέτοιο τσαντάκι. Θα το φέρω το δείξει. Όχι, δεν θα βγάλει. Χριστίνα, δεν θα έρθει ώρα για κάνε έτσι. Έχει ένα αυτοκόλλητο. Όχι, από πίσω. Έχω αυτοκόλλητο. Ναι, ναι. Αχ, καλά. Παιδιά, συγγνώμη. Κοίταξε. Θα σε μαλώσω. Έχει γκρεμιστεί όλη η εμφάνιση, να ξέρεις. Αυτοκόλλητα. Οι ραφές που τραβάνε. Η τσάντα που είναι από το περίπτερο. Δεν δηλαδή. Έπρεπε να είσαι λίγο πιο κομψή. Έπρεπε. Αλλά τι δεν πέτυχε. Τι δεν πέτυχε. Έπρεπε, λες και εσύ. Ναι, έπρεπε. Και... Ναι, έχετε δίκιο. Το ξέρω, αλλά. Τι να κάτσω να δικαιολογηθώ τώρα. Α, εντάξει. Συμφωνείς δηλαδή. Στις λεπτομέρειες. Μα οι λεπτομέρειες μετράνε σε μια τόσο απλή εμφάνιση. Γιατί άμα αρχίσω και ασχολούμαι και με τη γούνα και με τον τζάκετ που έβαλες. Γιατί τι έχουν αυτά. Δεν. Καλά. Ευχαριστώ. Όποιος χάνει, λέει, στους βαθμούς, κερδίζει την αγάπη. Εγώ θα πάλι σε καλά. Σώσω. Εγώ θα σε σώσω. Διότι αυτός ο τσιγκούνης, γκοντζάμ βιομήχανος, αντί να πάει να σου πάρει μια φορεματάρα, να στη στείλει, να πας να γνωρίσεις την πεθερά εσύ, με κούτελο καθαρό όμως, πήρε ένα 7 ευρώ, αυτό είχα, κύριε, το φόρεμα, έτσι θα έρθω. Και πολύ καλά έκανες, γιατί είσαι Χριστίνα και υποστηρίζεις αυτό που είσαι. Μπράβο, Χριστίνα. Εμένα μ' αρέσει όπως πήγες, μ' αρέσει και το τζάκετ, δεν μ' αρέσει καθόλου η γούνα. Ήθελε μια άλλη τσάντα και επίσης θα σε συμβουλέψω να μην τον πάρεις. Γιατί μην τι έχει. Μην τον πάρεις, διότι όλες αυτές οι γραμματείς, συνήθως να ξέρεις, συνάπτουν σχέσεις με τους βιομηχάνους. Γιατί, ξέρεις. Γιατί. Τι? Γιατί είναι εκεί πολύ δύσκολες στιγμές που τις χρειάζονται αυτοί. Να. Και δεύτερον, ξέρουν πάρα πολλά μυστικά. Όντως. Γιατί να μην τον πάρει. Να μην τον πάρει. Δεν θα έχει καλή κατάληξη, το λέω εγώ. Γιατί, τα έχεις με βιομηχανό. Όχι, ποτέ. Να σου πω κάτι, Κράτον σαν χάπι. Όταν έχεις ανάγκη, μην τον πάρεις. Έχει τον στην άκρη. Μην τον πάρεις. Σαν αντιβίωση, όταν το χρειάζεσαι. Γιατί, αχρειάζεται τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι καλό παιδί. Δεν είναι. Αυτοί τις παντρεύονται τις γραμματείς συνήθως γιατί αυτές ξέρουν πολλά. Ναι, αλλά επειδή παίρνουν πάρα πολλές ώρες μαζί. Δεν τις παντρεύονται επειδή πραγματικά τις αγαπάνε. Ξέρω τι σου λέω τώρα. Οι περισσότερες δεν είχαν καλή κατάληξη. Ξέρω τι σου λέω. Μάθετε όλα. Εσύ που. Σιγά που τα ξέρεις όλα. Κάτι ξέρουμε κι εμείς δηλαδή, εδώ. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι νομίζεις γιατί με λένε Μπέτι. Τρία. Τέλειο. Μπράβο, κούκλα μου. Πήγες με κούτελο καθαρό με 7 ευρώ φόρμα. Αυτό είχαμε. Τρία έδωσα κι εγώ, δεν έρθει. Δώσε κάτι παραπάνω. Δώσε κύριε Στέφανε. Δεν μ' άρεσε η γούνα καθόλου και το τσαντάκι. Α, Χριστίνα. 10,7 Χριστινάκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε όμως η ώρα να δούμε ποια είναι καλύτερη για σήμερα. Η νικήτρια της ημέρας είναι... Η νικήτρια της ημέρας είναι... Είναι η Έλλη. Τη βγάλατε νοκάουτ, κυρία μου, την πεθερά σας και μπράβο σας. Τα νύχια έπιασαν τόπο. Πρώτη φορά φιγουράρισε εδώ πέρα ως νικήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά παίρνεις και έναν επιπλέον βαθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να δώσω φιλιά στην πεθερά. Πολλά φιλιά. Εξαιτίας της είσαι εδώ μάλλον. Έλλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μπράβο σου. Όπως
καταλάβατε, όλα μπορούν να τραβούν. Σήμερα νικήτρια ήταν η Έλλη, την Παρασκευή. Ποιο κορίτσι θα είναι αυτό το τυχερό που θα πάρει 2.500 ευρώ. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Έχουμε ακόμα όμως 3 εμφανίσεις των κοριτσιών. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά. Bye.